εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιε Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, Αποστόλων οι δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες, θεοφόροι πατέρες, ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, είναι πτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφους τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την Οικουμένης αγυνεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, μας ετοιμάζει για τη Θεία Κοινωνία και μας αναφέρει τρόπους και μεθόδους και πώς μπορεί να φτάσει κανείς διά της Θείας Κοινωνίας να φτάσει στην αγάπη του Θεού. Στο μέρος δεύτερον λοιπόν του βιβλίου του, ο Αόρατος Πόλεμος, πρέπει να πούμε ότι στο κεφάλαιο τρίτο αναφέρεται σε αυτό το ζήτημα. Πώς δηλαδή δια της Θείας Κοινωνίας ο άνθρωπος φτάνει στην αγάπη του Θεού. Για να ακούσουμε λοιπόν και να αναλύσουμε το τι μας λέει. Για να παρακινηθείς με το επουράνιο αυτό μυστήριο στην αγάπη προς το Θεό, θα σκεφτείς με το λογισμό σου την αγάπη που έχει προς εσένα ο Θεός, σκεπτόμενος από το προηγούμενο βράδυ ότι εκείνος ο μεγάλος και παντοκράτορος Θεός δεν αρκέστηκε μόνος το ότι σε έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωση και ότι έστειλε στη γη το μονογενή του Υιό να περπατήσει 33 χρόνια για να σε ζητήσει για να υποφέρει σκληρότατα πάθη και τον αμαρτών ατιμωτικό θάνατο του Σταυρού, για να σε εξαγοράσει από τα χέρια του διαβόλου, αλλά ακόμα θέλησε να σου το αφήσει για την ανάγκη και για την τροφή σου σε αυτό το θεότατο μυστήριο. Σκέψου καλά, παιδί μου, τα ακατανόητα μεγαλεία αυτής της αγάπης, που την κάνουν σε όλα της τα μέρη πάρα πολύ τέλεια και υπέροχη. Τι μας λέει εδώ? Καταρχάς μας ονομάζει το μυστήριο αυτό της Θείας Κοινωνίας επουράνιο μυστήριο. Δεν είναι δηλαδή κάτι, γιατί έχουμε γήινα μυστήρια, αλλά έχουμε και επουράνια μυστήρια. Μυστήρια υπάρχουν πάρα πολλά που δεν τα έχει αναλύσει ακόμα ούτε η επιστήμη. Ένα παράδειγμα, ρίχνεις νερό και ποτίζεις ένα δεντράκι και το νερό αυτό μέσα στο δέντρο που το τραβάει από τις ρίζες μυστηριωδώς το νερό γίνεται ξύλο, κορμός. Το ίδιο το νερό μετατρέπεται μέσα και γίνεται φύλλο. Το ίδιο το νερό γίνεται πορτοκάλι. Το ίδιο το νερό γίνεται φλούδα. Το ίδιο το νερό γίνεται κουκούτσι. Το ίδιο το νερό γίνεται ο καρπός που τρως. Το ίδιο γίνεται σε εμάς. Τρως ένα φαγητό και αυτό που τρως γίνεται μάτι, γίνεται τρίχα, γίνεται δόντι, γίνεται νύχι. Μυστηριωδώς μέσα ο οργανισμός κάπως λειτουργεί, που δεν έχει εξερευνηθεί πώς γίνεται αυτή η μετατροπή. Πώς το νερό γίνεται αυτό το πράγμα στα φυτά. Αυτό είναι γήινο μυστήριο. Είναι γήινο μυστήριο. Αλλά υπάρχουν και επουράνια μυστήρια. Αυτό μας λέγει λοιπόν, ότι εδώ έχουμε ένα επουράνιο μυστήριο. Να σκεφτείς λοιπόν, λέει, από βραδύς, ότι εκείνος ο μεγάλος και παντοκράτορας Θεός,
ότι δεν είναι ένας θεός, ένα κάτι το γήινο. Πρέπει να σκεφτείς ότι είναι το υπέρτατο «ον», ο παντοκράτορο, αυτός που κρατά τα πάντα στα χέρια του, αυτός που διευθύνει τα σύμπαντα και κάθεται τώρα και ασχολείται μαζί σου. Εδώ καμιά φορά, εάν ένας υπουργός ή ένας πρωθυπουργός ασχοληθεί προσωπικά με ένα μας θέμα, δικό μας θέμα, του είμαστε εσαΐ ευγνώμονες. Και λες, είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός που έχει τόσα θέματα μέσα σε ένα κράτος να καθίσει να ασχοληθεί με την προσωπική δική μου υπόθεση και να την επιλύσει? Είμεθα εσαΐ ευγνώμονες και λέμε ότι αυτός για να το κάνει αυτό πόσο με εκτιμά και με αγαπά. Γι' αυτό δίνει αυτό το μεγαλείο στο Θεό, ο μεγάλος και παντοκράτορας Θεός. Δεν μένει μόνο ότι σε έπλασε και σε παράτησε, αλλά έστειλε στη γη το μονογεννητό Υιό, έμεινε 33 χρόνια μαζί μας για να σε ζητήσει. Από πού? Όπως ζήτησε το απολωλός πρόβατο, τον χαμένο άνθρωπο, για να σε σώσει. Δέχτηκε και έπαθε πάθη σκληρά και ατιμωτικό θάνατο. Γιατί τα έκανε όλα αυτά? Από αγάπη. Για να μπορέσει να σε εξαγοράσει από τα χέρια του διαβόλου. Για να μην χάσεις μετά το θάνατό σου την ψυχή σου. Κάθισε και έκανε όλη αυτή τη διαδικασία για εσένα. Που δεν υπήρχε λόγος. Δεν υπήρχε λόγος. Και σας ανέφερα το παράδειγμα την προηγούμενη φορά, αν θυμούμαι καλώς, με τους αγγέλους. Δεν έχει κανένα πρόβλημα το ότι ο αιωσφόρος με τους αγγέλους θα πορευτούν στην κόλαση. Δεν τον απασχολεί. Και όλοι εμείς να καταστρεφόμεθα και όλοι να χανόμασταν και να μην υπήρχαμε. Εξάλλου από το μηδέν προήλθαμε. Από την ανυπαρξία ήλθαμε στο είναι. Εκεί που δεν υπήρχαμε υπάρχουν. Και με το να ξαναχανόμασταν παντελώς, να μην υπήρχαμε. Δηλαδή με τα θάνατο να μην υπήρχε τίποτα, να χανόμασταν. Αυτός δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Θεός. Δεν θα είχαν και η Βενετιά Βελώνη, αν εμείς χανόμασταν. Και τι θα γινόταν? Γιατί σε είχε πιο πριν. Δεν υπήρχες πιο πριν ώστε να του λείψεις μετά. Άρα λοιπόν το ότι κάθεται και ασχολείται και μάλιστα τι, θυσιάζει τον Υιόν του, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θυσιάζεις εσύ κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο για έναν τρίτον, έναν ξένο? Δεν το κάνεις. Δεν το κάνεις για ένα τρίτο πρόσωπο να θυσιάσεις κάτι δικό σου. Λοιπόν, εδώ τα λέει όλα αυτά γιατί? Για να μας τονίσει την αγάπη που έχει απέναντι μας. Σκέψου λέει λοιπόν ότι και για να μην σε αφήσει μόνο σου και χωρίς τροφή πνευματική, αλλά για να επιβιώνεις, σου άφησε το σώμα και το αίμα του, τη σάρκα και το αίμα του. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, ούτως θα έχει ζωή αιώνιο. Θέλει να ζήσεις και εσύ μαζί του αιώνια. Να μετέχεις στην αιωνιότητα, να γίνεις αιώνιος όπως είναι και αυτός, να μην χαθείς. Αυτό επιδιώκει. Και γι' αυτό μας δίνει αυτή την ευκαιρία σε εμάς. Γιατί αυτή την αιωνιότητα την είχαμε εάν μέναμε μέσα στο παράδεισο. Θα την είχαμε εξασφαλίσει. Τη χάσαμε βγαίνοντας από τον παράδεισο. Πάει η αιώνια ζωή. Πάει ο παράδεισος. Και σου ξαναδίνει τώρα άλλη μία ευκαιρία. Γι' αυτό σε αφήνει και ζεις. Γι' αυτό μας αφήνει και ζούμε. Και πόσο ανόητος είναι ο κόσμος που νομίζει ότι ο Θεός τον αφήνει να ζει πάνω στη γη για να σπουδάσει, να πάει φαντάρος, να παντρευτεί, να κάνει παιδιά, να κάνει οικογένεια, να χτίσει σπίτια, να πάρει αυτοκίνητα. Και αφού έρχεται και του λέει, πάντα ματαιώτιστα ανθρώπινα, τα νεμάτια, ψεύτικα όλα.
δεν σου απαγορεύει να τα κάνεις, αλλά δεν σε έφερε στη ζωή γι' αυτό. Σου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Και αντί εσύ να κερδίσεις αυτή την ευκαιρία, μου κάθεσαι και ασχολείσαι αν θα πάρεις αυτοκίνητο, τι θα σπουδάσεις, τι θα κάνεις, πόσες γλώσσες θα μιλάς, πόσες σπίτια θα χτίσεις, πόσα παιδιά θα κάνεις, πόσα εγγόνια θα κάνεις. Πράγματα τα οποία κάποια στιγμή φεύγεις, όλα αυτά μένουν εδώ, πάνω στη γη μένουν, και εκεί παρουσιάζεσαι μόνος. Ενώπιόν του είσαι μόνος. Ούτε με παιδιά, ούτε με σκυλιά, ούτε με γατιά, ούτε με αυτοκίνητα, ούτε με πτυχία, ούτε με ξένες γλώσσες, ούτε με χρήματα. Και σου λέει, πες μου, σου δώσα την ευκαιρία. Τι έκανες? Την άρπαξες την ευκαιρία τη σωτηρία σου, να γίνεις αιώνιος? Ναι ή όχι? Σου δώσε μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτή είναι η ζωή μας πάνω στη γη. Μια δεύτερη ευκαιρία. Που όπως έχω κάνει παλιά ένα κήρυγμα, όσοι έχουν πεθάνει και το αντελήφθηκαν όταν πέθαναν, ένα πράγμα θα λένε κάτω από τον Άδη τώρα. Χριστέ μου, δώμα ένα λεπτό. Ένα λεπτό, Κύριε. Ένα λεπτό, Κύριε, ζητώ. Γιατί? Να γυρίσω πίσω να πω ήμαρτον. Έκανα λάθος. Και δεν άπαξα την ευκαιρία. Γιατί με το ήμαρτον σώζεται ο άνθρωπος. Και όσοι έχουν πεθάνει, μόλις πέθαναν, είδαν την πραγματικότητα. Είδαν αυτά που σας λέω. Και τότε κατάλαβαν όλα. Ότι ήταν μάταια και ψεύτικα. Όλα. Τα αυτοκίνητα, οι γυναίκες, ο έρωτας, τα χρήματα, τα πλούτη, η οικογένεια, τα παιδιά. Τα παντελώς άσχετα. Απλώς υπήρχαν πάνω στη γη. Και κινδυνεύεις εκεί εσύ το να χαθείς. Δηλαδή να απορροφηθείς από αυτά, να σε απορροφήσουν, να καταναλώσεις όλη σου τη ζωή, τις δυνάμεις σου στο να κάνεις αυτά και να μην αρπάξεις τη δεύτερη ευκαιρία και να χάσεις την ψυχή σου. Γι' αυτό ο κόσμος είναι εχθρός του ανθρώπου, όπως και ο διάβολος. Γιατί αυτό είναι το κοσμικό φρόνημα. Το να κάνω αυτά τα πράγματα, να ζήσω καλά, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο, να παντρευτώ, να κάνω οικογένεια, μα απορροφάει το χρόνο εκεί πέρα, πεθαίνω ξαφνικά, ή να σπουδάσω, να πάρω πτυχία, να μάθω ξένες γλώσσες, να κάνω το άλλο, να ζήσω καλύτερα, και μαζεύεις γνώσεις, οικογένεια, παιδιά, χρήματα, αυτοκίνητα, και έρχεται ξαφνικά, ακούς τη φωνή του Θεού που σου λέει, απόψε πεθαίνεις. Άδεοι τίμασα, στήμοι έστε. Και όλα αυτά που έκανες, τώρα πιανού θα μείνουν. Και τα παιδιά και τα σκυλιά και τα αυτοκίνητα και τα λεφτά. Άχρηστα όλα. Φεύγεις. Και σου λέει, την ευκαιρία την άρπαξες. Και τι θα του πεις εκεί πάνω, άνθρωπε? Τι θα του πεις? Ότι έχασες το χρόνο σου ασχολούμενος πώς θα μεγαλώσεις τα παιδιά, πώς θα πάρεις αυτοκίνητο, πώς θα αποκτήσεις γυναίκες, πώς θα αποκτήσεις το ένα, το άλλο, με το ποδόσφαιρο, με οτιδήποτε ασχολείσαι, έχασες το χρόνο σου. Γιατί το τονίζει πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν είναι μάταιο, γιατί χάνεται, δεν σε βοηθάει σε τίποτα στην ουσία. Απλώς δεν σε απαγορεύει να τα χρησιμοποιήσεις για τη ζωή σου, αλλά όχι να σε απορροφήσουν. Γιατί εδώ σε απορροφούν και χάνεσαι. Και χάνεσαι. Σου δίνει λοιπόν αυτή την ευκαιρία το να γίνεις αιώνιος. Το να γίνεις αιώνιος. Αυτή είναι η ευκαιρία. Και σου άφησε γι' αυτό το λόγο, λέει επάνω, εδώ στη γη, το σώμα του και το αίμα του. Σαν πνευματική τροφή που σε βοηθάει. Σκέψου καλά λοιπόν, παιδί μου, λέει, τα κατανόητα μεγαλεία αυτής της αγάπης. Το ότι θέλει να σε κάνει σαν και αυτόν, αιώνιο, να ζεις αιώνια, που δεν σε έχει ανάγκη εκείνος. Δεν αισθάνεται μοναξιά.
ή να θέλει την παρέα σου και τη συντροφιά σου. Έτσι, αυτό θα ήταν βλασφημία. Αλλά θέλει σε σένα να δώσει αυτή τη χαρά, αφού από το μηδέν υπήρξες στο είναι και έγινες πρόσωπο, έγινες άνθρωπος, και δεν θέλει να σου στερήσει αυτή τη χαρά, να ζεις αιώνια μαζί του και να ζεις πάντοτε χαρούμενος. Ένθα εκεί δηλαδή, ένθα ουκέστη πόνος, λύπη ή στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος, ζωή ατέλειωτη, γεμάτη από χαρά. Και εσύ τι χάνεις την ευκαιρία? Τι θα του πεις? Σκέψου λοιπόν καλά, λέει, την αγάπη που την κάνουν σε όλα τις τα μέρη πάρα πολύ τέλεια και υπέροχη. Παντού όποια την εξετάσει αυτή την αγάπη του Θεού, παντού είναι τέλεια. Πρώτον, διότι αν σκεφτούμε ότι ο Θεός μας αγάπησε αιώνια και άναρχα, και όσο είναι αυτός αιώνιος κατά τη θεότητά του, άλλο τόσο αιώνια είναι και η αγάπη του, με την οποία προπάντων των αιώνων αποφάσισε να μας σώσει, να μας δώσει τον Υιόν του με αυτό το θαυμάσιο τρόπο. Ο Θεός είναι αιώνιος και άναρχος. Δηλαδή, αιώνιος τι σημαίνει? Είναι έξω από τους αιώνες. Οι αιώνες έχουν αρχή και τέλος. Ο Θεός είναι αιώνιος, είναι έξω από τους αιώνες και γι' αυτό ταυτόχρονα γίνεται και άναρχος. Γιατί οι αιώνες έχουν αρχή. Δηλαδή, πότε αρχίζει ο αιών? Από την ώρα που δημιουργώ ετούτο εδώ το σφυράκι, από εκείνη την ημέρα αρχίζει και μετράει η ζωή. Και μετράει αιώνες όσο ζήσει. Γι' αυτό είναι αιώνιος. Άρα δεν υπάρχει αρχή, ώστε να μετράμε χρόνο στο Θεό. Ενώ οι αιώνες από την ώρα δημιουργήθηκαν, που δημιουργήθηκε το πρώτο πράγμα. Επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Από εκείνη την ώρα μετράνε και οι αιώνες. Μετράνε και οι αιώνες. Ή από τότε που δημιούργησε τον αόρατο κόσμο, τους αγγέλους. Από εκείνη την ώρα της δημιουργίας πρέπει να δημιουργήσεις, γιατί η δημιουργία γίνεται εντός χρόνου. Και γι' αυτό και εμείς μετράμε την ηλικία μας, γιατί είμαστε μέσα στον χρόνο. Αντιθέτως, οι κεκοιμημένοι, οι πεθαμένοι, ζουν στην αιωνιότητα. Και εκεί δεν μετράει χρόνος. Εδώ λες, πω, πέρασε μια ώρα, πέρασε δύο ώρες. Οι κεκοιμημένοι, τι λέει η Αγία Γραφή, όταν αναστηθούν, γι' αυτό τους λέμε κεκοιμημένους, θα νομίσουν ότι απλώς τους πήρε ένας μικρός ύπνος. Μόλις αναστηθούμε από το θάνατο, θα νομίσουμε ότι μας είχε πάρει για λίγο ο ύπνος, ενώ μπορεί να έχουν περάσει αιώνες, χιλιάδων ετών. Γιατί στην αιωνιότητα δεν υπάρχει χρόνος, είναι τα πάντα παρόν, είναι τώρα όλα. Δεν υπάρχει παρελθόν, τώρα και μέλλον. Είναι εκτός χρόνου η αιωνιότητα. Και γι' αυτό δεν μπορεί να καταλάβει ο κεκοιμημένος ότι πέρασαν τόσοι αιώνες. Όταν αναστηθεί θα νομίσει ότι τώρα ξύπνησε. Που οι νεκροί μας, οι κεκοιμημένοι, δεν κοιμούνται, ζουν εν κυρίω, έτσι, ξύπνοι είναι. Αλλά είναι εκτός χρόνου όμως. Δηλαδή αυτό το διάστημα που είναι εκεί, όταν επιστρέψουν στο σώμα τους και αναστηθεί το σώμα, θα νομίσουν ότι λείψανε πάνω από τη γη 5 λεπτά. Θα σου πει, τι έγινε ρε παιδιά, πού ήμουν τόσο βαθιά, με πήρε ο ύπνος. Και γι' αυτό λένε οι Άγιοι ότι ο ύπνος είναι σαν το θάνατο και ο θάνατος είναι ένας ύπνος. Πώς κοιμάσαι και δεν καταλαβαίνεις το χρόνο όταν σε ναρκώνουν και σου κάνουν εγχείρηση? Δεν καταλαβαίνεις το χρόνο, σε ξυπνάει μετά και σου λέει, ξυπνήστε, τελειώσαμε την εγχείρηση. Και εκεί λες, τι ώρα είναι, πόση ώρα πέρασε? Δεν έχεις αίσθηση του χρόνου. Δεν έχεις αίσθηση του χρόνου. Έτσι λοιπόν, αυτό σημαίνει το αιώνος. Και γι' αυτό είναι αιώνιος ο Θεός μας.
Έτσι. Και λέει, άλλο τόσο αιώνια είναι και η αγάπη του. Γιατί μας αγάπησε προπάντων των αιώνων. Δηλαδή μας αγάπησε πριν καν μας έχει δημιουργήσει. Γιατί ως Θεός ξέρει όλο το μέλλον. Άρα έχει δει ότι θα υπάρξει και ο πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης. Και εσύ και εγώ. Το έχει δει ο Θεός. Πριν καν δημιουργήσει ακόμα ούτε τους αγγέλους. Πριν κάθε δημιουργία. Γι' αυτό λέει ότι η αγάπη του με την οποία μας αγάπησε προπάντων των αιώνων. Αποφάσισε ήδη από τότε να στείλει τον Υιόν του. Δηλαδή η απόφαση να σταλθεί ο Χριστός πάνω στη γη για να μας σώσει είναι καν πριν την δημιουργία μας. Δεν έγινε μετά τη δημιουργία μας. Ότι δημιούργησε τον άνθρωπο, έπεσε ο άνθρωπος και σκέφτηκε ο Θεός τώρα πώς θα τον σώσω εκ των υστέρων. Όχι. Τα γνώριζε όλα αυτά ήδη από την αρχή. Ως Θεός. Ξέρει την αρχή και το τέλος. Χωρίς αυτό όμως δεν είναι προκαθορισμένη η ζωή μας για εμάς. Απλώς τα γνωρίζει. Όπως γνωρίζει ο μετεωρολόγος τον καιρό. Ο μετεωρολόγος γνωρίζει και σου λέει, όταν έχεις καλομηχάνημα, σου λέει το τι καιρό θα κάνει με ακρίβεια. Χωρίς εκείνος όμως να μπορεί να ενοχλήσει τον καιρό. Απλώς τα γνωρίζει, γνωρίζει τον καιρό. Δεν προκαθορίζει ο μετεωρολόγος τον καιρό. Απλώς τον γνωρίζει τι καιρό θα κάνει. Το ίδιο ο Θεός γνωρίζει το τι μέλη γενέστε. Και γι' αυτό έβλεπε ότι θα πες και ήδη είχε αποφασίσει ότι θα στείλει τον Υιό του. Γιατί σε αγαπάει. Σε είχε αγαπήσει δηλαδή πριν καν σε δημιουργήσει. Αυτό μας λέει εδώ. Γι' αυτό λέει, εφρενόμενος εσωτερικά μπορείς να πεις τα εξής με πνευματική χαρά. Έχοντας αυτά λέει μες στο μυαλό σου όλα που σου λέω τώρα, να τα σκεφτείς λέει από βραδύς, που ετοιμάζεσαι για να πας για τη Θεία Κοινωνία. Δες πόσο σε αγάπησε ο Θεός, που σου δίνει αυτή την πνευματική τροφή, το σώμα του και το αίμα του, για να αποκτήσεις αυτή την αιώνια ζωή. Και σκέψου και πες λέει με χαρά, λοιπόν, σε εκείνη την άβυσο της αιωνιότητας ήταν η μικρότητά μου τόσο υπολογισμένη και αγαπημένη από τον απόλυτο Θεό. Μέσα σε αυτούς προπάνω των αιώνων υπήρχα στη σκέψη του Θεού, υπήρχα στο νου του Θεού, σκεπτόταν εμένα ο Θεός και τον κάθε άνθρωπο, γιατί ήρθε να σώσει το απολωλός, αφήνει λέει τα 99 και τρέχει να σώσει το ένα, εμένα, εσένα. Άρα σε είχε μέσα στο μυαλό του λέει και σε ευχαριστώ Θεέ μου που από τότε με είχες μέσα στο μυαλό σου. Σε τέτοιο τρόπο, από τον απόλυτο Θεό, σε τέτοιο τρόπο που αυτό σκεπτόταν για μένα και επιθυμούσε με θέληση της ανεκδιήγητης της αγάπης του να μου δώσει για βρώση το μονογενή του Υιό. Και σκεφτόταν τόσο πολύ λέει που με αγαπούσε, ώστε σκεφτόταν εμένα και είχε πάρει από τότε την απόφαση για να αποκτήσω την αιωνιότητα, να με ταΐζει με τον μονογενή του Υιό, με τη σάρκα και το αίμα του Υιού του, για να μπορέσω να αποκτήσω την αιωνιότητα. Μα τόση πια αγάπη με είχε. Αυτό λέει να το σκέφτεσαι. Δεύτερο, να σκέφτεσαι, όλες οι άλλες αγάπες του κόσμου, όσο μεγάλες και αν είναι, έχουν κάποιο μέτρο και όριο. Όσο και να σου λέει ο άλλος ότι σε αγαπάει απέραντα, αιώνια και τα λοιπά, έχουν κάποιο μέτρο και όριο και δεν μπορούν να επεκταθούν περισσότερο. Αλλά μόνον αυτή η αγάπη του Θεού προς εμάς είναι χωρίς μέτρο. Και γι' αυτό θέλοντας ο Θεός να θεραπευτεί εντελώς, έδωσε τον Υιόν του ίσως τη μεγαλειότητα και απειρία με τον εαυτόν του και μιας και της ίδιας ουσίας και φύσεως.
Θέλησε, λέει, τι, να θεραπευτεί εντελώς. Πάει σε αυτό, στο ότι η αγάπη η δική μας είναι με μέτρο. Να θεραπεύσει θέλοντας αυτή την αγάπη, έδωσε τον Υιόν του, ίσως τη μεγαλειότητα και απειρία που είναι άπειρος και αυτός με τον εαυτό του, και μιας και τις ιδίες ουσίες και φύσεως, μας έδωσε αυτόν για τροφή, που είναι ίδιος με τον Πατέρα, στην ουσία και στη φύση. Γι' αυτό λοιπόν τόση μεγάλη είναι η αγάπη του, όσο είναι και το χάρισμα, και αντίστροφα, τόσο είναι το χάρισμα που σου δίνει, η τροφή αυτή δηλαδή, όσο είναι και η αγάπη του. Και το ένα και το άλλο είναι τόσο μεγάλα, ώστε μεγαλύτερο μέγεθος δεν μπορεί να φανταστεί κανένας κτιστός νους. Είναι αδιανόητο, λέει, να φανταστείτε τελικά το πόσο άπειρη είναι η αγάπη του Θεού για εμάς. Και σας το είπα και την προηγούμενη φορά, αν ενθυμούμε καλά. Δεν μπορούμε πολλές φορές να αντιληφθούμε πόσο ο άλλος μας αγαπάει. Και το συναντάμε πολλές φορές στα ζευγάρια αυτό. Που όταν κάποιος αγαπάει, περιμένει από τον άλλο, τον αγαπάει πολύ και περιμένει μεγάλη ανταπόδοση. Και στο λέει πολλές φορές, δεν βλέπω να μ' αγαπάς όσο σ' αγαπάω εγώ. Το αισθανόμαστε εμείς οι άνθρωποι αυτό. Πολλές φορές δίνουμε πολύ αγάπη σε ένα άλλο πρόσωπο, αλλά αισθανόμαστε ότι το πρόσωπο αυτό δεν μας ανταποδίδει αυτή την αγάπη. Και του το λέμε πολλές φορές. Το ίδιο μας λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος. Δεν μπορείς να φανταστείς το πόσο σ' αγαπάει ο Θεός. Ούτε θεωρητικά λέμε έδωσε το μονογενή του Υιό. Δεν μπορείς να το συλλάβεις τι σημαίνει αυτό. Είναι σαν η μάνα σου να κινδυνεύω εγώ και η μάνα σου να θυσιάσει ένα παιδί της για να ζήσω εγώ. Ποια μάνα το κάνει? Να θυσιάσει το παιδί της για να σωθώ εγώ, ένα ξένο πρόσωπο. Ποιος το κάνει αυτό? Πρέπει να έχει άπειρη αγάπη μέσα. Να δώσει το παιδί της στους ληστές για να σωθώ εγώ, που είμαι ξένος απέναντί της. Δεν το κάνει. Γι' αυτό λέει, η αγάπη δική μας έχει μέτρο. Του Θεού δεν έχει μέτρο η αγάπη. Και δεν μπορούμε, λέει, να την αντιληφθούμε. Λοιπόν, τρίτον, ο Θεός δεν παρακινήθηκε από καμιά ανάγκη να μας αγαπήσει. Δεν έχει καμιά ανάγκη να μας αγαπήσει, σας το είπα. Αλλά από μόνη τη φυσική του αγαθότητα και από την τόσο μεγάλη του αγάπη προς εμάς που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Είναι αδιανόητο το γιατί ο Θεός το κάνει αυτό. Γιατί για πέραντι αγάπη. Όχι ότι έχει ανάγκη από καμιά εμείς να τον αγαπήσουμε. Δεν το έχει ανάγκη. Γιατί δεν το έχει ανάγκη? Δεν το έχει ανάγκη όπως αυτός ο οποίος έχει αγάπη. Αυτός ο οποίος έχει αγάπη δεν αισθάνεται ούτε του λείπει το να πάρει αγάπη. Ο ήλιος δηλαδή δεν έχει ανάγκη από φως. Φωτίζει από μόνος του. Δεν έχει ανάγκη από όλα τα φώτα της γης. Δεν έχει ανάγκη ο ήλιος. Δώστε του και ρίχτε του όλους τους προβολείς. Θα σου πει τι μου κάνετε και είτε. Θα γελάει ο ήλιος. Δεν έχει ανάγκη από φως. Θέλει και φωτίζει. Θέλει και σε αγαπάει. Αυτό είναι. Και γι' αυτό ο άνθρωπος που έχει αγάπη μέσα του δεν έχει ανάγκη να αγαπηθεί. Και γι' αυτό αυτός που ανεβαίνει πνευματικά κοντά στο Θεό δεν τον ενδιαφέρει αν τον αγαπάνε οι άνθρωποι. Του είναι διάφορο. Γιατί είναι γεμάτος από αγάπη μέσα του. Όταν θέλω να πάρω αγάπη σημαίνει έχω κενό και γι' αυτό θέλω να γεμίσω. Όταν θέλω να πάρω αγάπη και λέω άλλος δεν με αγαπάει ή δεν μου δείχνει τόσο αγάπη, εξού και γεννιέται η ζήλια, άρα έχω κενό αγάπης μέσα μου. Άρα δεν έχω αγάπη
μου λείπει η αγάπη. Αυτός που έχει αγάπη δίνει χωρίς να τον ενδιαφέρει να πάρει, όπως ο ήλιος δίνει φως χωρίς να τον ενδιαφέρει να πάρει ο ήλιος φως. Το ίδιο είναι με το Θεό. Και σκεφτείτε, ο Θεός που δεν έχει αγάπη είναι η αγάπη. Είναι η αγάπη. Δεν έχει αγάπη, είναι η αγάπη ο Θεός. Άρα δεν έχει παντελώς ανάγκη να τον αγαπήσουμε εμείς. Τέταρτο, ούτε κανένα έργο ή κάποια καλή πράξη δική μας μπόρεσε να προηγηθεί για να δείξει εκείνος ο άπειρος Θεός μια τέτοια υπερβολή αγάπης με την ταλαιπωρία μας. Αλλά εξαιτίας της ελευθερίας του μόνο δόθηκε ολοκληρωτικά σε εμάς τα κτίσματά του που είμαστε εντελώς ανάξιοι. Τι λέει το τέταρτο? Ότι αυτά λέει που πρέπει να σκεφτούμε. Όλα αυτά λέει πρέπει να τα σκεφτόμαστε πριν τη Θεία Κοινωνία. Μας δίνει να καταλάβουμε το μέγεθος της αγάπης του. Ότι μη σκεφτείς, τώρα σου λέει, ότι έκανες κάποιο καλό έργο και έκανες κάτι και γι' αυτό σε αγαπάει ο Θεός και σε εκτιμάει επειδή του κάνεις το ένα ή το άλλο. Και στην τελειότητα λέει να τα κάνετε όλα. Τι λέει τι είπε ο Χριστός, τι λέει το Ευαγγέλιο? Αχρίοι δούλοι είστε. Και όλα λέει να τα κάνετε. Μην νομίσετε ότι κάτι κάνετε. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Και όλοι οι προβολείς της γης να ανάψουν, να χτυπήσουν τον ήλιο, ο ήλιος θα γελάει. Ο ήλιος θα γελάει. Σκεφτείτε, όλοι οι προβολείς της γης να χτυπήσουν προς τον ήλιο. Πώς είναι η γη? Το έχουμε ξαναπεί, μπροστά στον ήλιο. Όσο είναι το κεφαλάκι της καρφίτσας. Όσο είναι το κεφαλάκι της καρφίτσας, είναι η γη μπροστά στον ήλιο. Άρα σκεφτείτε τώρα, όλοι οι προβολείς της κεφαλής μιας καρφίτσας να χτυπήσουν τον ήλιο. Μηδέν το αποτέλεσμα. Το ίδιο λέει και για μας. Όλοι σας μπορείτε να κάνετε να είστε τέλειοι. Αχρή δούλοι, άχρηστοι δηλαδή είστε. Όπως είναι άχρηστοι και όλοι οι προβολείς μπροστά στον ήλιο. Δεν τους θέλει ο ήλιος, είναι άχρηστοι. Αυτή την αίσθηση να έχετε, ότι και όλα να τα καταφέρετε και όλα να τα κάνετε όσα λέει το Ευαγγέλιο, όλα να τα τηρήσετε κατά γράμμα. Μη διανοηθείτε ότι κάτι κάνατε, ρίξατε φως στον ήλιο. Είστε άχρηστοι δούλοι. Αυτό το μυαλό σας να έχετε. Ότι είστε άχρηστοι. Δεν είστε χριστοί. Χρήσιμοι δηλαδή. Αυτό σημαίνει Χριστός. Ο χρήσιμος, ο εκλεκτός. Είστε άχρηστοι. Άρα όποιος έχει μες στο μυαλό του ότι κάτι είναι, πλανάτε πλάνην ικτρά. Ότι κάτι είναι, ότι κάτι έκανε στη ζωή του. Άχρηστος είναι. Οποιοδήποτε φως μπροστά στον ήλιο είναι άχρηστο. Άπαξ και βγει ο ήλιος, βγάλε έξω όλους τους προβολείς και άναψέ τους. Ο προβολές είναι στο σκοτάδι και γι' αυτό λέμε και μια παροιμία. Στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Έτσι είναι. Βγάλει όλους τους προβολείς την ημέρα που θα βγει ο ήλιος. Άχρηστοι είναι όλοι. Δεν φεύγουν τίποτα. Δεν φεύγουν. Χάνεται το φως τους. Άχρηστοι είναι. Αχρήοι. Το ίδιο είμαστε κι εμείς. Μην διανοηθεί λοιπόν κανείς από εμάς να νομίσει, μα εγώ που κάνω εκείνο, εγώ που κάνω εκείνο, για σένα Θεέ μου, εγώ που κάνω εκείνο. Να δοξάζεις που το της αγαπάει χωρίς να σε έχει ανάγκη. Εκείνο το παράξενο. Το της αγαπάει ο Θεός και σε αγάπησε προπάντων των αιώνων χωρίς να σε έχει ανάγκη. Σου δώσε τόση σημασία που πολύ σου είναι και μου είναι. Πολύ σου είναι και μου είναι. Και όμως κάθισε και ασχολήθηκε και τι, έδωσε το γιο του. Για σένα και για μένα. Πέμπτον,
Αν σκεφτείς καλά την καθαρότητα της αγάπης αυτής, σκέψου λοιπόν ότι δεν υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού του Θεού υστεροβουλία. Σκέψου λέει την καθαρότητα της αγάπης, ότι είναι γνήσια αγάπη. Γιατί εμείς πολλές φορές μπορεί να αγαπάμε και από ένα συμβαίνουν, για κάποιο λόγο να αγαπάμε. Θα δεις ότι δεν είναι σαν τις αγάπες του κόσμου αναμεμειγμένη με κάποιο κέρδος προσωπικό. Συνήθως εμείς οι άνθρωποι όταν αγαπάμε, αγαπάμε γιατί μας αγαπάει ο άλλος. Εάν ο άλλος μας πηγαίνει κόντρα, εάν ο άλλος μας επιτίθεται, εάν ο άλλος μας κάνει κακό, εάν ο άλλος αρχίζει αυτή η αγάπη και χάνεται. Από τον χριστιανό δεν πρέπει να χάνεται όμως η αγάπη. Γιατί αν ήταν αγάπη, η αγάπη όπως λέει ο Απόστολος Παύλος ουδέποτε εκπίπτει. Άρα ό,τι και να μου έκανε ο άλλος, η αγάπη δεν μπορεί να χαθεί. Αυτό μου λέει. Άρα αν έφυγε αυτή η αγάπη, υπήρχε προσωπικό όφελος και κέρδος. Μ' αγαπούσε, με συμπαθούσε και γι' αυτό και εγώ του δείχνα ενδιαφέρον και αγάπη. Ενώ πρέπει αυτό, όπως ο Θεός χωρίς να έχει κάποιο όφελος, με αγαπάει. Έστω και όταν στρέφομαι εναντίον του. Πόσοι άνθρωποι δεν στρέφονται εναντίον του και τον βρίζουν και τον βλασφημούν και έργα υβριστικά γυρίζουν και βιβλία γράφουν και άπιστοι είναι και τον ειρωνεύονται το Θεό. Και όμως λέει ότι και για αυτούς εγώ έχω θυσιαστεί και αυτούς τους αγαπάει το ίδιο. Δεν αγαπάει μόνο εμένα που τον αγαπάω. Δεν αγαπάει μόνο εμένα και εσένα που τον αγαπάμε. Αγαπάει και σταυρώθηκε και για όλους αυτούς που τον βρίζουν, τον βλασφημούν, γράφουν εναντίον του, τον ειρωνεύονται και για αυτούς πέθανε και τους έχει στο μυαλό του από τότε. Εκείνοι δεν θέλουν να πάνε κοντά του. Είναι αυτό που σας είπα. Δεν επηρεάζει τη βούλησή σου. Είναι σαν το μετεωρολόγο. Απλώς βλέπει πως περνάς μπροστά του. Περνάς μπροστά του και αυτός βλέπει πως περνάς. Περνάς και γυρίζεις τον κοιτάς, περνάς και τον αγκαλιάζεις ή του γυρίζεις την πλάτη. Αυτό κοιτάει. Αυτό βλέπει. Αλλά είναι δικιά σου η επιλογή το τι θα κάνεις. Απλώς αυτός μπορεί και το βλέπει. Ξέρει τι εσύ τα επιλέξεις. Δεν σου βάζει εκείνος την επιλογή. Απλώς ξέρει τι εσύ θα επιλέξεις. Όταν γεννηθείς περνώντας από μπροστά του, εάν θα γυρίσεις να τον αγκαλιάσεις, να τον φιλήσεις και θα τον αγαπήσεις ή θα τον αποστραφείς. Απλώς έχει δει τη ζωή σου πώς εσύ θα τη χαράξεις, τη βλέπει. Πώς εσύ θα την επιλέξεις, αυτό βλέπει. Και γι' αυτό και την ξέρει. Και δεν επεμβαίνει στη ζωή σου. Παρεκτός και αν τον αφήσεις να επέμβει. Αν του πεις Κύριε η ζωή μου είναι δική σου, κάντε ό,τι θέλεις. Σου επιτρέπω, αν δεις ότι παρεκτρέπομαι να επεμβαίνεις. Να με επαναφέρεις, μη με αφήσεις μόνο μου. Γιατί μόνος μου θα χαθώ. Μόνο εσύ αν του δώσεις το δικαίωμα να επέμβει στην προσωπική σου ζωή. Ιδάλλως δεν επεμβαίνει. Και γι' αυτό πολλές φορές σας λέω ότι προσευχόμαστε και μας δίνουν ονόματα υπερηγίες. Μα αν ο άλλος δεν θέλει να κοιτάξει το Θεό, όσο και να προσεύχομαι εγώ, θα πρέπει να παραβιάσει ο Θεός το θέλημά του, του άλλου νου. Όταν με βάζεις να προσευχηθώ για κάποιον που δεν θέλει τη σωτηρία του, στην ουσία με βάζεις να πιέσω το Θεό δια της προσευχής μου, να πιέσει την ελευθέρα βούληση του άλλου νου, που δεν το κάνει εύκολα ο Θεός. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για να το κάνει. Δεν το κάνει Κύριε όμως. Και γι' αυτό λέμε πολλές φορές, κοίτα δεν μ' ακούει ο Θεός. Δεν είναι ότι δεν μ' ακούει, μ' ακούει. Αλλά δεν θέλει να παραβιάσει τη θέληση και τη βούληση του αλλουνού. Σου λέει τον άφησα ελεύθερο. Και τον αφήνει. Λοιπόν, εκτός από σας είπαν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που μπορεί να επέμβει ο Θεός. Διότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τα αγαθά μας. Και γι' αυτό δεν έχει προσωπικό όφελος
επειδή αυτός και μόνος του και χωρίς εμάς είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος, μακάριος και πάρα πολύ ένδοξος. Από μόνος του τα έχει όλα. Και έτσι δεν σε έχει ανάγκη. Του είσαι άχρηστος, όπως είπε και προηγουμένως. Έτσι χρησιμοποίησε την ανέκφραστη αγαθότητα και αγάπη του προς εμάς, όχι για δική του ωφέλεια, αλλά για δική μας. Εσένα θέλει να βοηθήσει. Δεν βοηθάς τον Θεό. Και αυτό ο άνθρωπος δεν το έχει ακόμα αντιληφθεί και καταλάβει. Δεν το έχει αντιληφθεί. Όπως ο πατέρας, όταν λέει «Παιδί μου, μη βάλεις το χέρι σου στο τζάκι και το κάψει εκεί που είναι αναμένο και πιάσει το κάρβουνο. Παιδί μου, μη βάλεις το χέρι σου στην πρίζα». Το λέει γιατί θέλει εκείνο το «μη», στο λέει γιατί θέλει να σε προστατεύσει να μην γίνεις κάρβουνο εσύ. Αν εσύ ίδιος δεν το καταλαβαίνεις ότι αυτό το κάνει από αγάπη, τότε δεν φταίει εκείνος. Σου λέει πήγαινε και κάψου. Σε προειδοποιεί όμως. Όπως σου λέει παιδί μου στις στροφές, μην τρέχεις με 200 χιλιόμετρα. Θα πέσει έξω το αυτοκίνητο. Στο λέει για το δικό σου, εσύ θα σωθείς. Εκείνος δεν παθαίνει τίποτα. Εσύ θα σωθείς. Αυτά συλλογιζόμενος καλά, θα πεις στον εαυτό σου πώς γίνεται αυτό. Ένας Θεός ύψιστος να βάλει την καρδιά του σε ένα κτίσμα τόσο χαμηλό. Τι θέλεις βασιλιά της δόξης, τι περιμένεις από μένα που δεν είμαι τίποτα άλλο παρά λίγη σκόνη και κονιορτός. Αυτά λέει να τα σκεφτείς καλά. Και γύρισε λέει να πεις στον εαυτό σου, μα πώς γίνεται αυτό, ένας Θεός ύψιστος να με έχει βάλει μέσα στην καρδιά του τόσο πολύ. Τι θέλεις βασιλιά της δόξης από μένα, τι περιμένεις, αφού ξέρεις ότι είμαι σκόνη και κονιορτός, ένα τίποτα δηλαδή. Βλέπω καλά Θεέ μου στο φως της αγάπης σου, που είναι σαν φωτιά, ότι έχεις μόνο ένα σκοπό, που πλέον καθαρά μου δείχνει την αγάπη σου προς εμένα, που είναι μάλιστα χωρίς δόλο και όφελος και κέρδος. Επειδή δεν μου δίνεσαι για άλλο σκοπό προσωπρόση και πόση, παρά μόνο για να με μεταβάλεις ολόκληρο στον εαυτό σου, όχι διότι έχεις ανάγκη από μένα, αλλά ζώντας εσύ με εμένα και εγώ με σένα, θα μπορέσω να γίνω διαμέσου της αγαπητικής ενώσεως όπως εσύ ο ίδιος. Και από την ένωση της δικής μου επίγειας καρδιάς και της δικής σου της επουράνειας, θα γίνει μέσα μου μία μόνη νοερή και θεϊκή καρδιά. Τι ζητάς λέει από μένα Θεέ μου, και λέει βλέπω τελικά λέει δεν ζητάς τίποτα. Το μόνο που ζητάς λέει και μου δίνεις, γιατί έρχεται η απορία, γιατί μου δίνεις το σώμα σου και το αίμα σου προς βρόσιν και πόσιν, γιατί μου το δίνεις, για να ζήσεις εσύ μέσα μου, όχι γιατί το έχεις ανάγκη εσύ όμως, για να κάνεις εμένα αιώνιο, για να κάνεις εμένα αιώνιο. Θέλεις να αποκτήσω και εγώ θεϊκή καρδιά. Γι' αυτό μου άφησες τελικά το σώμα και το αίμα σου. Εγώ ωφελούμαι, εσύ δεν ωφελείς. Εσύ δεν ωφελείς. Εγώ ωφελούμαι κάθε φορά που κοινωνώ. Γιατί μετέχω στα του Θεού. Αυτό σημαίνει μεταλαμβάνω. Μετέχω στα του Θεού. Από τέτοιους λογισμούς λοιπόν, εσύ πρέπει να γεμίσεις από έκπληξη και χαρά, βλέποντας τον εαυτό σου να έχει τιμηθεί τόσο πολύ και να είναι αγαπημένο τόσο πολύ και να είναι αγαπημένος από το Θεό, και γνωρίζοντας ότι αυτός με την παντοτινή αγάπη του δεν ζητεί άλλο ούτε θέλει κάτι άλλο από σένα παρά να τραβήξει όλη σου την αγάπη προς τον εαυτό του και να σε ξεχωρίσει ως πρώτον από όλα τα χτίσματα και κατόπιν και από τον ίδιο τον εαυτό σου, διότι είσαι κτίσμα για να προσφέρεις όλο σου τον εαυτό στο Θεό σου ως ολοκαύτωμα και για να παρακινεί από εδώ και πέρα η μόνη του αγάπη και θεϊκή του αρεασκία το νου σου, τη θέλησή σου, τη μνήμη σου και να σε κυβερνά όλες σου τις αισθήσεις. Τι θέλει λέει, με χαρά λέει να το δεχτείς λέει αυτό, διότι αυτό που θέλει είναι να σε κάνει αιώνιο και θέλει η καρδιά σου να κυβερνιέται από αυτή την αιωνιότητα, να κυβερνιέται από χαρά, να κυβερνιέται από ευτυχία.
Δεν θέλει να σε βλέπει δυστυχισμένο. Γι' αυτό λέει στο δίνει. Άρα είναι προς δικό σου όφελος. Και θέλει με αυτή την όλη του αγάπη που σε δίνει και σε δείχνει και προσέρχεται, γιατί για τον καθένα δίνεται προσωπικά. Έτσι, είναι προσωπικό δώρο η Θεία Κοινωνία για τον καθέναν μας. Μας λέει λοιπόν ότι σε προτιμά και σε ξεχωρίζει. Σε προτιμά και σε ξεχωρίζει που σου δίνει, και γι' αυτό είμαστε ευλογημένοι που έχουμε και μπορούμε και πλησιάζουμε και είμαστε ορθόδοξοι. Και δεν το σκεφτόμαστε αυτό. Θα μπορούσαμε να είχαμε γεννηθεί κάπου αλλού και να ήμασταν κάτι άλλο. Να τον δοξάζουμε, λέει. Και θέλει, λέει, με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει η αγάπη του μέσα σου, όπως έχει εκείνος αγαπά, να υπάρχει μέσα στο νου σου, στη θέλησή σου, στη μνήμη σου και να κυβερνά όλες σου τις αισθήσεις. Και αν αυτό το κάνανε όλοι οι άνθρωποι, τότε η γη μας δεν θα είχε ούτε πολέμους, ούτε φόνους, ούτε κλοπές, ούτε τίποτα. Στα πάντα και εν πάση θα βασίλευε ο Χριστός, η ειρήνη. Άρα και όλα αυτά που δημιουργούνται είναι εξαιτίας της δικής μας αφέλειας και ανοησίας. Το ότι εμείς ζούμε μακριά, δεν τον επιλέγουμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε επιλέξει την ειρήνη. Και σου λέει πώς είναι ο τρόπος για να αποκτήσεις την ειρήνη. Εμείς όμως δεν το επιλέγουμε να γεμίσει η καρδιά μας. Και γι' αυτό δημιουργούμε πολέμους. Δεν αφήνει να κυβερνήσει όλοι μας, δεν αφήνουμε το Θεό να κυβερνήσει όλες μας τις αισθήσεις, που είναι μόνον αγάπη προς όλους τους ανθρώπους και εξαφανίζει το μίσος, που είναι μόνο η ειρήνη προς όλους τους ανθρώπους, και να αγαπάς χωρίς συμφέρον. Όπως είπαμε, τα πάντα πίσω κρύβεται ένα συμφέρον. Και οι πόλεμοι από πίσω έχουν συμφέροντα. Πολιτικά, οικονομικά και ούτω καθεξής. Εάν είχες πράγματι το Χριστό μέσα σου όπως έπρεπε να είναι, δεν θα υπήρχε αυτό. Άρα δεν βάζουμε το Θεό μέσα μας όπως πρέπει. Εξού και γεννιούνται οι πόλεμοι και όλα αυτά και όλα τα αποτέλεσματα. Άρα δεν φταίει ο Θεός για τους πολέμους. Φταίμε εμείς που δεν ακολουθούμε αυτό που λέει. Και βλέποντας μετά από αυτά ότι δεν μπορεί άλλο πράγμα να σου προξενήσει τα παρόμοια θεϊκά αποτελέσματα, όπως το Πανάγιο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, άνοιξε την καρδιά σου προς αυτό με τις ακόλουθες ερωτικές και αγαπητικές εμπνεύσεις και πέσε. Μετά, λέει, από όλα αυτά, βλέποντας όλα αυτά και ότι δεν μπορεί κανένα άλλο πράγμα να σου παραξενήσει παρόμοια θεϊκά αποτελέσματα, δηλαδή τίποτα άλλο δεν μπορεί να σου φέρει μες στην καρδιά σου αυτά τα αποτελέσματα, γύρισε, λέει, με θείο έρωτα και πες μέσα από την καρδιά σου αγαπητικά λόγια. Τι? Ω επουράνια βρώσεις, εσύ Χριστέ μου που είσαι το επουράνιο φαγητό, πότε θα έλθει η ώρα εκείνη που εγώ θα θυσιαστώ ολόκληρος για σένα, όχι με άλλη φωτιά, αλλά με εκείνη της αγάπης σου. Πότε και εγώ θα θυσιαστώ, όχι με άλλον τρόπο, αλλά μέσα από την αγάπη σου. Δηλαδή να σε αγαπήσω εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της διανοίας μου, που δεν το έχω κάνει ακόμα. Γιατί αν αγαπήσω το Θεό με όλο μου το είναι, αφήνω τις επίγειες αγάπες. Αφήνω τις επίγειες αγάπες. Τον άλλον τον βλέπεις, έλεγα προχθές είχα ένα κήρυγμα στην Άμφισσα και τους έλεγαν, θέλετε να δείτε ένα παιδί τι αγαπάει, μπείτε στο δωμάτιό του. Μπείτε στο δωμάτιό του. Να καταλάβετε ποιον έχει και γενικά και οι άνθρωποι. Είχα πάει στην Αμερική, τους είπα ένα παράδειγμα, σε ένα πλούσιο σπίτι. Και στο πλούσιο σπίτι που είχα πάει στην Αμερική τι είχε? Κοσμικά πράγματα μέσα. Και έβλεπες κάτι ωραία, πανάκριβα, κάδρα, το ένα, το άλλο κτλ. Αυτός ο άνθρωπος τι αγαπούσε? Την κοσμικότητα αγαπούσε.
Το πρώτο πράγμα ήταν το πώς θα περάσει καλά και θα ζει κοσμικά. Και νόμιζε με το που τρώει, με το που έχει χρήμα, το ότι φαίνεται από τους πίνακες, από το ένα, από το άλλο, ότι αυτά τον γέμισαν. Όμως, αν πήγαινες σε μια γωνιά του σπιτιού, υπήρχαν και κάτι κονισματάκια. Υπήρχαν και κάτι κονισματάκια. Και γύρισα και είπα και ένα κήρυγμα. Αφήσεις πελώριες, κάδρα πελώρια, με τον κόσμο, ζωγραφισμένη Νέα Υόρκη, ζωγραφισμένη η Άλπης, αλλού και τα λοιπά, στους πίνακες, πανάκριβους πίνακες, και σε κάποια γωνιά του σπιτιού υπήρχαν και τα εικονισματάκια. Η ψυχή σου, του λέω, η καρδιά μας είναι γεμάτη κόσμος. Και σε κάποια γωνιά της καρδιάς σου υπάρχει κάπου και ο Χριστός. Και αυτό το συναντάμε και σε ένα δωμάτιο παιδιού. Μπαίνεις μέσα. Βλέπεις ποδοσφαιριστές, αφίσες, πελώριες, το ένα, το άλλο, ή αυτοκίνητα, που είναι η καρδιά του. Τι αγαπάει, φαίνεται. Όπως φαίνεται η γυναίκα που άμα αγαπάει τα λούσα, φαίνεται. Δεν κρύβεται. Φαίνεται ο άλλος που αγαπάει τον κόσμο, τα κοσμικά πράγματα. Φαίνεται και που αγαπάει τους ηθοποιούς, τους καλλιτέχνες. Τους βάζεις, τους βλέπεις στο σπίτι του, μπες στο δωμάτιο και βλέπεις. Ποιος που αγαπάει την ομάδα του, το βλέπεις. Και βλέπεις και σε μια γωνιά, μπήκα σε ένα σπίτι, γεμάτο το παιδάκι, είχε παντού αφίσες της ομάδας του. Και πάνω στο κομωδίνο του είχε και μια εικονίτσα του Αγίου Σεραφείμου του Σάροφ. Και άλλη μια πιο πέρα του Χριστούλη. Και του λέω, θες να σου πω πόσο αγαπάς τον Χριστό. Και γι' αυτό πας για μπάλα πρώτα στην ομάδα. Και δεν πας πρώτα στο κατηχητικό, του λέω. Φαίνεται. Όποιος μπει μες στο δωμάτιό σου, το είδε τι αγαπάς πιο πρώτα. Αφού ήταν γύρω-γύρω όλο το δωμάτιο, αφήσεις με τους ποδοσφαιριστές. Και σε ένα σημείο υπήρχε πάνω στο κομωδίνο και ο Χριστός. Έτσι είναι και μες στην καρδιά σου, του λέω, παιδί μου. Έτσι είναι και μες στην καρδιά σου. Φαίνεται από αυτό που ασχολείσαι όλη την ημέρα. Πού είναι το μυαλό σου? Πού είναι ο νους? Τι επιθυμείς? Τα του κόσμου? Φαίνεται. Τι κοιτάς? Και στο ίντερνετ ακόμα. Κοιτάς πορνό? Εκεί είναι το μυαλό σου. Κοιτάς τα κοσμικά? Εκεί είναι το μυαλό σου. Κοιτάς τα τραγούδια? Εκεί είναι το μυαλό σου. Ή αναζητάς πνευματικά πράγματα μέσα από το ίντερνετ? Πού ασχολείσαι? Και ρίχνεις και μια ματιά στις ειδήσεις. Κοιτάς και τις ειδήσεις. Έριξες και μια ματιά και στις ειδήσεις. Εάν διαβάζεις όλα τα άλλα τα θρησκευτικά και μια ματιά στις ειδήσεις, τότε για σένα ο κόσμος έχει μικρή αξία. Και προτεραιότητα έχει ο Χριστός. Από την κίνησή σου φαίνεται το τι υπάρχει στην καρδιά σου. Από πώς είναι φτιαγμένο το σπίτι σου φαίνεται το τι έχει στην καρδιά σου. Μαρτυρείται. Από το πώς συμπεριφέρεσαι, πώς μιλάς, πώς κάθεσαι, φαίνεται. Φαίνεται το τι έχεις στην καρδιά σου. Λοιπόν, αυτό λοιπόν μας λέει εδώ πέρα. Θέλω, λέει, να καώ και να θυσιαστώ ολόκληρος από την αγάπη σου. Όπως εσύ μου δώσες όλη σου την αγάπη και έχεις κάνει για μένα, χωρίς κανένα όφελος. Θέλω, Θεέ μου, έτσι κι εγώ να γίνω λαμπάδα αναμένη. Και γι' αυτό ανάβουμε το κεράκι, το έχουμε ξαναπεί. Γι' αυτό ανάβουμε το κεράκι στις εκκλησίες. Να μου θυμίζω ότι πρέπει να λιώνω για την αγάπη του Θεού. Και να ενώνομαι με το φως από πάνω, που είναι ο Χριστός. Να λιώνω εγώ, και όσο λιώνει το κερί, τόσο γκάζει φλόγα. Φέγγει. Να ενώνομαι με το φως που είναι ο Χριστός. Αυτό είναι το κεράκι που ανάβω κάθε φορά στην εκκλησία την Κυριακή. Ή η λαμπάδα που ανάβω. Δεν είναι ούτε υπερηγίες, ούτε τίποτα άλλο το κερί. Μερικοί τα ανάβουν υπερηγίες γιατί δεν ξέρουν. Και δώσ' του υπερηγίες της Μαρίας, υπερηγίες του Κώστα, υπερηγίες. Τίποτα. Το κερί είναι, Χριστέ μου, να λιώσω για την αγάπη σου όπως λιώνει το κερί. Και να ενωθώ με σένα που είσαι το φως.
και να φεύγω. Να βγάζω, να εκπέμπω και εγώ φως. Αυτό είναι το κερί. Γι' αυτό και τα ανάβουμε. Για κανένα άλλο λόγο. Λοιπόν, πότε θα ζήσω μόνον από εσένα και για σένα και μόνο για σένα, οπότε η ζωή μου, ζωή ωραία, ζωή ευχάριστη και αιώνια, μάνα ουράνιο, πότε εγώ να ιδιάσω από κάθε άλλη επίγεια βρώση και να επιθυμήσω μόνο εσένα, να τραφώ μόνο από εσένα, πότε Χριστέ μου όλα τα άλλα θα τα ιδιάσω, όλα τα του κόσμου και θα έχω μόνο εσένα, πότε θα γίνει αυτό, ο δική μου γλυκύτητα, αναφέρεται για τη Θεία Κοινωνία, αυτή ονομάζει γλυκύτητα, πότε μόνο μου αγαθώ, ο Κύριέ μου, ερασμιότατε και παντοδύναμε, ελευθέρωσέ με από αυτή την άθλια καρδιά μου, ελευθέρωσε την καρδιά μου. Και γι' αυτό εχθές που ήταν το Αγίου Ελευθερίου, προσευχήθηκε και έλεγε στον Άγιο Ελευθέριο, ελευθέρωσέ με Χριστέ μου από τα πάθη μου. Άγιο Ελευθέριο, ελευθέρωσέ με. Να μην αγαπώ τα του κόσμου, να μην αγαπώ τις ειδονές του κόσμου. Μόνο εσένα Χριστέ μου. Ελευθέρωσέ με από όλα τα άλλα. Γιατί είμαστε δέσμοι, όσο αγαπάμε κάτι άλλο, είμαστε δεμένοι με εκείνο που αγαπάμε. Εξού και δεν μπορώ να αγαπήσω κάτι άλλο. Είναι σαν να αγαπάς μια γυναίκα. Όταν αγαπάς μια γυναίκα δεν μπορεί να αγαπήσει άλλη. Πρέπει να ελευθερωθείς από εκείνη. Να φύγει από την καρδιά σου εκείνη για να ερωτευτείς μια άλλη. Άμα δεν φύγει η μία, δεν πάει η άλλη. Το ίδιο. Άμα δεν ελευθερωθεί η ψυχή μας από τα πάθη και από τον κόσμο, δεν μπορεί η ψυχή μου να αγαπήσει τον Χριστό. Δεν είναι εκεί δοσμένη. Από κάθε προσκόλλημα ελευθέρωσε την καρδιά μου και από κάθε εγκληματικό πάθος. Στόλισέ την με τις Άγιες αρετές σου και με εκείνον τον αληθινό σκοπό για τον οποίο μπορώ να κάνω το κάθε τι να σου αρέσω. Και να έχω ένα σκοπό μέσα, να κάνω πώς θα αρέσω Χριστέ μου μόνο σε σένα. Με τον τρόπο αυτό θα έλθω για να σου ανοίξω την καρδιά μου. Θέλω να σε παρακαλέσω και θέλω να σε ευχαριστήσω να εισέλθεις μέσα σε αυτήν την καρδιά μου, μέσα στην οποία εσύ Κύριε, χωρίς αντίσταση, θα φέρεις εκείνα τα αποτελέσματα τα οποία πάντοτε επιθυμείς να ενεργείς. Και εσύ Χριστέ μου βοήθησέ με, έλα με στην καρδιά μου, με τη Θεία Κοινωνία που θα πάρω το πρωί, ώστε να με ελευθερώσεις από όλα τα πάθη και να αγαπήσω μόνον εσένα τον αληθινό Θεό. Αμήν. Θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα τη συνέχεια του ιδίου θέματος στο δεύτερο μέρος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι Θεοφόροι, Πατέρες, ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πρεσβεύσατε το ελεήμον Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλήλς αναδείξας, καταπέψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον. Αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δώσασι. Καθίστε.
Συνεχίζουμε το θέμα μας από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη στον αόρατο πόλεμο για το πώς πρέπει να προετοιμαζόμαστε για την Θεία Κοινωνία ώστε να παρακινηθούμε μέσω της Θείας Κοινωνίας στην αγάπη του Θεού. Να αγαπήσουμε δηλαδή τον Θεό. Και εξετάσαμε την προηγούμενη φορά κάποια πράγματα και συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος στο ίδιο κεφάλαιο, στο τρίτο να μας λέει σε αυτές τις αγαπητικές διαθέσεις που είπαμε προηγουμένως μπορείς να γυμνάζεσαι από το εσπέρας. Ήδη δηλαδή από την προηγούμενη βραδιά όπως είχαμε πει πρέπει να κάνεις κάποιους λογισμούς, κάποιες σκέψεις και το πρωί για την ετοιμασία της Ιεράς Μεταλήψεως. Όχι μόνο το απόγευμα να ξεκινάς να σκέφτεσαι για τη Θεία Κοινωνία, το τι είναι, τι θα κάνεις, πώς μετέχεις, αλλά να το κάνεις και το πρωί της ίδιας ημέρας. Έπειτα, όταν πλησιάζει ο καιρός, σκέψου, αρχίνα να σκέφτεσαι, λέει, ποιος είναι εκείνος που πρόκειται να δεχτείς. Δηλαδή, ποιος είναι εκείνος στον οποίο θα μετέχω, τον οποίο θα μεταλάβω, αυτός που θα εισέλθει μέσα μου, με αυτόν τον οποίο θα ενωθώ και θα γίνω ένα. Θα γίνω σύσσωμος και σύνεμος. Ποιος είναι αυτός? Να αρχίσω λέει να κάνω μέσα από το μυαλό μου, να καθίσω και να κάνω τέτοιες σκέψεις. Και να σκέφτεσαι ότι εκείνος είναι Υιός του Θεού, που έχει μεγαλειότητα, που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, μπροστά στην οποία τρέμουν οι ουρανοί και όλες οι εξουσίες. Να σκεφτούμε ότι είναι ο Θεός του σύμπαντος, στον οποίο όλες οι εξουσίες, οι επουράνιες και οι επίγειες, μπροστά του τρέμουν. Και αυτός γίνεται κάτοχος δικός μου. Αν θέλετε, γίνεται κτήμα δικό μου ο Χριστός όταν εισέλθει μέσα μου. Είναι κάτι το δικό μου πλέον. Ποιος αυτός τον οποίον όλοι οι άλλοι τον τρέμουν. Ότι είναι ο Άγιος των Αγίων, αυτός που εισέρχεται μέσα μου. Ο πιο καθαρός καθρέπτης. Η καθαρότητα που δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί αναλογικά, με την οποία δεν υπάρχει κανένα κτίσμα τόσο καθαρό. Ότι εκείνος που σαν σκουλίκι της γης και σαν κατακάθι από σταφύλι, θέλησε για την αγάπη τη δική σου να καταφρονηθεί, να εμπεχθεί, να σταυρωθεί από την κακία και την παρανομία του κόσμου. Σκέψου ότι ο Χριστός δέχτηκε να γίνει για σένα ένα κατακάθι το οποίο πετιέται στην άκρη. Ο Άγιος των Αγίων, ο πιο καθαρός, ο Θεός του Σύμπαντος, και γίνεται ένα σκουλίκι που το περιφρονεί ο άλλος. Αυτός λοιπόν δέχεται να γίνει κτήμα σου, να εισέλθει μέσα σου και να ενωθεί μαζί σου. Τέτοιες σκέψεις λέει πρέπει να περνάνε την ώρα που πλησιάζει η Θεία Κοινωνία. Και ταυτόχρονα φυσικά θα πρέπει να εκπέμπεις δοξολογίες από μέσα σου. Να τον ευχαριστείς που δέχεται να εισέλθει μέσα σου. Που δέχεται. Και θα μπορούσε κάλλιστα πρώτης Θείας Κοινωνίας ένα έμφραγμα και να φύγεις από τη μέση. Δέχεται να ξαναεισέλθει μέσα σου και μέσα στην καρδιά σου. Ότι είναι ο Θεός εκείνος στα χέρια του οποίου βρίσκεται η ζωή και ο θάνατος όλου του κόσμου. Αυτός κρατάει και τη ζωή και το θάνατο όλου του κόσμου. Και ότι εσύ που πρόκειται να τον μεταλάβεις είσαι αντίθετα ένα μηδέν εξαιτίας της κακίας σου. Έγινες χειρότερος και από το μηδέν και από κάθε τυποτένιο και ακάθαρτο κτίσμα. Άξιος μόνο να καταντροπιάζεσαι και να εμπέζεσαι από τους σκοτεινούς δαίμονες. Και όμως λέει, καταδέχεται ο Άγιος των Αγίων, ο μόνος Παντοκράτων, ο Άγιος Θεός,
που εξουσιάζει τα πάντα, ο μόνος κρατεός, ο οποίος για σένα δέχτηκε και υπέστη το σταυρό, τη λόγχη, τα μαρτύρια, έγινε σκουλίκι, έγινε καταθήκη, κατακάθη. Τυποτένιος. Αυτός δέχεται λέει να σε έλθει μέσα σου. Και ενώ εσύ ξέρεις ποιον παίρνεις μέσα σου. Και σε βάζει να αναρωτηθείς ότι ξέρεις εσύ τα χάλια σου. Σκέφτεσαι σε ποιο σπίτι εκείνος καταδέχεται να μπει, σε ποιανού καρδιά, σε ποιανού ψυχή. Στη δικιά σου που είναι βρώμικη, απέσια, που το μόνο που έπρεπε οι δαίμονες να γελάνε μαζί σου λέει. Αυτή είναι λέει η κατάστασή μας. Οι δαίμονες, και αυτό είναι που πρέπει να έχουμε το συναίσθημα. Αυτό το συναίσθημα πρέπει να έχω. Ότι πού είσαι έρχεσαι Κύριε στον οίκον της ψυχής μου. Πού πάνε να μπεις. Έχω τη συναίσθηση λοιπόν ότι είμαι για εμπαιγμό από τους δαίμονες. Δηλαδή έχω τέτοια χάλια ώστε οι δαίμονες θα έπρεπε να με εμπέζουν. Ή νομίζω ότι είμαι μια χαρά και ζω στον κόσμο του παραδείσου. Και ζω και είμαι καλά και κοινωνάω και μετέχω και... Και δόξα σε ο Θεός. Στην πραγματικότητα λέει οι δαίμονες θα έπρεπε να μας είχε επιτρέψει ο Θεός να γελάνε μαζί μας. Και ούτε αυτό το κάνει. Και να σε εξευτελίσει λέει. Και ότι εσύ αντί να τον ευχαριστήσεις για τις τόσες αναρρύθμιτες ευεργεσίες του, αντί δηλαδή να τον δοξάζεις και να τον ευχαριστείς, που καταδέχεται και μπαίνει μέσα στο σπίτι σου, στην ψυχή σου, καταφρόνησες με τις φαντασίες και τις ωρέξεις σου ένα τόσο ύψιστο και αθάνατο Κύριο και καταφρόνησες το πολύτιμο αίμα του, κι όμως εκείνος παρόλα αυτά εξαιτίας της παντοτινής του αγάπης και της αμετάβλητης αγαθότητάς του σε προσκαλεί στο θεϊκό του τραπέζι. Παρόλα τα χάλια σου λέει που θα έπρεπε να σε είχε απεμπολίσει, γιατί ξέρει στην πραγματικότητα ποιος είσαι. Ξέρει την καρδιά σου. Το ποιος είσαι. Εν τούτης λέει έχει τόση αγάπη που κοίταξε σε ανέχεται. Σε ανέχεται. Δεν έχεις τίποτα άλλο από το να κάνεις λέει. Ευχαρίστησέ τονε. Δοξολόγησέ τονε. Δοξολόγησέ τονε. Σε ευχαριστώ Κύριε που δέχεσαι παρόλα τα χάλια μου να γίνεις ένα μαζί μου. Όμως εκείνος, παρόλα αυτά εξαιτίας και μερικές φορές λέει, σε βιάζει να πας απειλώντας σε με θάνατο λέγοντάς σου. Αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μέσα σε ζωή. Και παρότι ξέρει λέει την κατάστασή σου, την πνευματική εννοεί, την ξέρει την κατάστασή σου ο Χριστός. Έχει τόση αγάπη που σε πιέζει λέει να κοινωνήσεις παρόλα τα χάλια σου. Και μάλιστα λέει σε εκβιάζει και σου λέει ότι αν δεν κοινωνάς και δεν φας από τη σάρκα και το αίμα μου δεν θα έχεις ζωή αιώνιο. Ενώ ξέρει ποιος είσαι, ενώ ξέρει τα πνευματικά σου χάλια, σου λέει έλα να κοινωνήσεις, έλα να μετέχεις του σώματός μου και του αίματός μου. Διαφορετικά στο λέω από τώρα, δεν θα έχεις ζωή αιώνιον, δεν θα έχεις. Σε εκβιάζει λέει, γιατί με την αγάπη του εκείνος σε προστατεύει και σε καλύπτει και ούτε σου κλείνει την πόρτα της εσπλαχνίας του, ούτε σου γυρίζει τις θεϊκές του πλάτες, αν και εσύ από τη φύση σου είσαι γεμάτος από τη λέπρα της αμαρτίας, χολός, υδροπικός, τυφλός, δαιμονισμένος και υποδελωμένος στα πάθη της ατιμίας σου. Λέει λοιπόν, και ούτε σου κλείνει την πόρτα της εσπλαχνίας του,
ούτε σου γύρισε ποτέ του την πλάτη του ο Θεός, τη θεϊκή του πλάτη. Παρότι εσύ εκ της φύσεώς σου, έτσι όπως είσαι, είσαι και λεπρός, είσαι χολός, υδροπικός, τυφλός, δαιμονισμένος, υποδηλωμένος στα πάθη της ατιμίας. Κι όμως ο Χριστός δέχεται, λέει, και εσύ έρχεται μέσα σου. Και εσύ πώς ανταποκρίνεσαι? Τι αγώνα έκανες? Γι' αυτό σου λέει, αυτά να τα σκέπτεσαι, λέει, πριν κοινωνείς. Ότι Χριστέ μου, πώς δέχεσαι σε μένα και εσύ έρχεσαι μέσα? Πώς καταδέχεσαι και δεν με καίς? Και αυτό τι δημιουργεί? Συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Συνέστηση αναξιότητός μας, ότι είμαστε ανάξιοι τελικά. Και όμως εκείνος μας δέχεται. Και λέει, γιατί σε δέχεται? Γιατί σε αγαπάει. Αυτή την αγάπη δεν το εκτιμάς? Δεν το εκτιμάς? Πού έπρεπε να σου ρίξει μια και να σε εξαφανίσει? Και να σε εξαφανίσει. Δεν το εκτιμάς, λέει. Τότε σου δείχνει τέτοια αγάπη και σε φωνάζει να πας στο Άγιο Δισκοπότηρο. Αυτό μόνο ζητεί από σένα. Πρώτον, τι ζητεί από σένα? Να πονέσει η καρδιά σου από τη λύπη που του προξένησες. Δηλαδή, να σκεφτείς ότι τα αμαρτήματά σου τον στεναχωρούνε. Κάθε φορά, κάθε σου αταξία, κάθε σου ανομία, κάθε σου πάθος, κάθε σου αμάρτημα, τον στεναχωρεί που σε βλέπει και αμαρτάνεις. Στεναχωριέται και λυπάται. Αυτό λέει, να το σκεφτείς μέσα σου και να πονέσεις. Να πονέσεις για αυτό που του δημιουργείς. Το ότι ενώ θα έπρεπε να τον ευχαριστείς, εσύ αντιθέτως τον πονάς, τον λυπείς και τον στεναχωρείς. Δεύτερον, να μισήσεις περισσότερο από κάθε άλλο την αμαρτία, μικρή ή μεγάλη. Ξεκίνα να μισείς την αμαρτία, μικρή ή μεγάλη. Τρίτον, περιμένει από σένα να προσφέρεις όλο σου τον εαυτόν σε αυτόν και να δοθείς με διάθεση και καρδιακή αγάπη πάντοτε και για κάθε πράγμα στο θέλημά του και στην υποταγή του. Και από σένα θέλει να του δώσεις όλη σου την καρδιά και να υποτάξεις το θέλημά σου στο θέλημά του και να τον ακολουθείς. Τέταρτον, να ελπίζεις, ζητά από σένα, και να έχεις σταθερή πίστη ότι αυτός, ό,τι και αν έχεις κάνει, τελικά σε συγχωρεί και σε καθαρίζει και θα σε φυλάξει από όλους τους εχθρούς σου. Έχει συνέστηση, σου λέει, λοιπόν, της αμαρτωλότητός σου. Μίσησε την αμαρτία. Στεναχωρήσου και λυπήσου κι εσύ. Πρόσφερε την καρδιά σου σε αυτόν. Και πλησίασε, λέει, διότι αυτό σε συγχωρεί ό,τι αμάρτημα και να έχεις κάνει και θα σε καθαρίσει και θα σε καθαρίσει, άρα μιλάμε για την κάθαρση, και θα σε φυλάξει από όλους τους εχθρούς και από τους δαίμονες. Δεν θα αφήσει η ψυχή σου να την πάρουν τελικά οι δαίμονες. Και αφού στερεωθείς από αυτή την ανέκφραστη αγάπη του Θεού, αφού μέσα σου εδρεωθεί αυτό, λέει, να καταλάβεις το πόσο σε αγαπάει ο Θεός, που σε ανέχεται και σε δέχεται έτσι όπως είσαι και γίνεσαι ένα μαζί του με το σώμα του και το αίμα του. Και μάλιστα, λέει, σε πιέζει να προσέλθεις. Θα πλησιάσεις την Αγία Κοινωνία με έναν Άγιο φόβο και ένα φόβο που προκαλεί αγάπη λέγοντας. Θα προκαλέσεις, πας κοντά του με ένα φόβο, αυτό της αναξιότητος, και θα του πεις, εγώ Κύριέ μου, δεν είμαι άξιος να σε υποδεχτώ, διότι τόσες και τόσες φορές σε στεναχώρησα και ακόμα δεν έκλαψα όπως έπρεπε για τη στεναχώρια που σε προξένησα. Εγώ Κύριέ μου, δεν είμαι άξιος να σε υποδεχτώ μέσα μου, γιατί ακόμη δεν παραδόθηκα και δεν έδωσα ειλικρινά την αγάπη μου και την καρδιά μου στη θέλησή σου και στην υποταγή σου. Ω Θεέ μου παντοδύναμε και απείρως αγαθέ, εσύ μόνος
με τη δύναμη της αγαθότητός σου, αξίωσέ με να υποδεχθώ με αυτήν την πίστη το σώμα σου και το αίμα σου. Με αυτά τα λόγια λέει να προσερχόμεθα. Και βλέπετε δυστυχώς πολύ πιστοί, και ιδιαίτερα τις μέρες των μεγάλων γιορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα, στις γιορτές Παναγίας και άλλες γιορτές, προσέρχονται κατά μπουλούκια και κοινωνάνε, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον, μουρμουρίζοντας, αγανακτώντας πολλές φορές, γιατί ο ένας πήρε τη σειρά του άλλου και χωρίς καμία από αυτά που ζητάει ο Θεός να κάνουν. Πάει, κοινωνάει, φεύγει. Πώς να ενεργήσει με τα αιτία κοινωνία? Και βλέπεις ότι ο Θεός και πάλι το ανέχεται, λέει. Δες, λέει, την αγάπη που σου έχει. Δες την αγάπη που σου έχει. Και αφού μεταλάβεις, κλείσου αμέσως στα απόκρυφα της καρδιάς σου. Τέλειωσες, κοινώνησες, κλείσου στον εαυτό σου, λέει. Και λησμοντώντας κάθε κτιστό πράγμα γύρω σου, ό,τι κτιστό υπάρχει γύρω σου, ξέχασέ το, μίλησε με το Θεό σου, με Αυτόν, ή με αυτόν τον τρόπο που θα σου πω μίλησες στο Θεό σου, ή με κάποιον άλλον τρόπο που εσύ θέλεις. Εδώ τι βλέπουμε? Επιμένουν πολλοί, και δεν κάνουν και λάθος, σωστό είναι, να προσευχόμεθα με τις προσευχές των Αγίων Πατέρων. Δηλαδή να κάνουμε την παράκληση, να κάνουμε τους χαιρετισμούς, το απόδειπνο, τον όρθρο, τις ακολουθείς γενικά. Είναι τυποποιημένες προσευχές κάποιων Αγίων Πατέρων. Και σου λέει να προσεύχεσαι με αυτές τις προσευχές. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να σε διασφαλίσουν, να σε προστατέψουν, μην πέσει καμία πλάνη. Αλλά παρόλα αυτά όμως, αν ακούσατε και η προηγούμενη προσευχή πρώτης Θείας Κοινωνίας, και ετούτη προσευχή είναι αυτοσχέδια. Δηλαδή είναι προσευχή δική μου που θα βγάλω. Γι' αυτό λέει, ή πες αυτά τα λόγια που σου λέω, ή πες κάτι άλλο δικό σου. Και τι μας λέει να του πούμε? Ω ύψιστε βασιλιά του ουρανού, τι σε έφερε στην καρδιά μου, σε εμένα που είμαι άθλιος, πτωχός, τυφλός και γυμνός? Βλέπετε, μιλάει με την καρδιά του. Αυτό είναι αυτοσχέδια, προσευχή. Τι σε έφερε κοντά μου? Και αυτός θα σου απαντήσει. Η αγάπη με έφερε κοντά σου. Και εσύ τότε πάλι ξαναπες του. Ω αγάπη άκτιστη, ω αγάπη γλυκιά, τι θέλεις εσύ από εμένα? Και αυτός θα σου απαντήσει και πάλι ότι δεν θέλει τίποτα. Δεν θέλω τίποτα άλλο παρά αγάπη λέγοντας. Δεν θέλω να ανάψει άλλη φωτιά στο θυσιαστήριο της καρδιάς σου και σε όλα τα έργα σου, παρά μόνο η φωτιά της αγάπης μου, για να κατακάψει κάθε άλλη αγάπη και κάθε άλλο προσωπικό σου θέλημα και να μου το παραδώσει ως οσμήν ευωδίας. Αυτό ζήτησα και ζητώ, λέει ο Χριστός, πάντοτε παιδί μου από σένα, διότι επιθυμώ να είμαι όλος δικός σου και εσύ να είσαι όλος δικός μου, πράγμα το οποίο δεν θα γίνει ποτέ εάν δεν μου παραδώσεις και δεν μου υποτάξεις τον εαυτό σου, αλλά μένεις προσκολλημένος στην αγάπη του εαυτού σου, του εγού σου, στη δική σου τη γνώμη και σε κάθε επιθυμία σου και σε κάθε τιμή του κόσμου ή στις αγάπες των φίλων, των συγγενών, των γονέων. Σου ζητώ το μίσος του εαυτού σου, να μισήσεις τον εαυτό σου, για να σου παραδώσω κι εγώ τη δική μου αγάπη. Ζητώ την καρδιά σου, για να ενωθεί με τη δική μου, που για το λόγο αυτό μου ανοίχθηκε με τη λόγχη πάνω στο σταυρό. Και ζητώ ολόκληρον εσένα, όχι τμήμα της καρδιάς σου, για να είμαι κι εγώ ολόκληρος δικός σου. Εσύ βλέπεις ότι εγώ είμαι ασύγκριτης τιμής. Κι όμως γίνομαι τόσο όσο αξίζεις εσύ. Αγόρασέ με λοιπόν, ό ψυχή μου αγαπημένη, με το να δοθείς σε μένα. Εγώ θέλω, πολύ αγαπητό μου παιδί,
να μην θέλεις τίποτα άλλο, να μην ακούς τίποτα άλλο, να μην βλέπεις τίποτα άλλο εκτός από εμένα και το θέλημά μου. Για να θέλω και εγώ κάθε πράγμα για σένα, να σκέπτομαι για σένα, να σε υπακούω, να σε βλέπω σε σένα, ώστε το δικό σου μηδέν, αφού περιέλθει στην άβυσο της απειρίας μου, να μεταβάλλεται σε εκείνη και έτσι θα είσαι σε μένα γεμάτος από περιεχόμενο. Δεν θα αισθάνεσαι πλέον κενός, παρά πολύ ευτυχισμένος και μακάριος, και εγώ από σένα πολύ ικανοποιημένος και ευχαριστημένος. Τι ζητάει? Να εκμηδενήσω και να χαθώ για όλα τα πάντα. Θέλω, λέει, να μ' αγαπήσεις όπως αγαπώ και εγώ αποκλειστικά, ολοκληρωτικά. Μην δίνεις αλλού την αγάπη σου. Μην κοιτάς τα μάτια σου οτιδήποτε άλλο. Μην ακούς καμιά άλλη φωνή. Αυτό να τα ακούσουν οι μανάδες. Το λέει και για τις μανάδες. Το λέει και για τους πατεράδες. Και πολύ περισσότερο το λέει για εμάς τους μοναχούς και τις μοναχές. Δεν μπορώ να δώσω την καρδιά μου, λέει. Δεν πρέπει. Τη θέλει ολόκληρη. Και γι' αυτό λέει ο φιλόν, όποιος αγαπάει, πατέρα ή μητέρα, παιδιά, συγγενείς, φίλους, γονείς. Περισσότερο από εμένα, ουκέστη μου άξιος. Ουκέστη μου άξιος. Και γι' αυτό λέει, δεν θέλω τμήμα της καρδιάς σου, δηλαδή την καρδιά σου να αγαπάς και τον πατέρα σου, να αγαπάς και τη μάνα σου, να αγαπάς και τα αδέλφια σου, να αγαπάς. Δεν το θέλω αυτό, λέει. Δεν το θέλω. Εγώ σου δίνω ολόκληρος. Και πράγματι, όταν κοινωνάμε, δεν παίρνουμε τμήμα από τον Χριστό. Κοινωνάμε ολόκληρο τον Χριστό, μπαίνει μέσα μας. Άρα εκείνος σου δίδεται ολόκληρος. Και έχει απαίτηση να του δοθείς ολόκληρος. Το ίδιο ζητάει και ο σύζυγος από τη γυναίκα. Δεν μπορεί ο σύζυγος να μοιράζεται τη γυναίκα του και με κάποιον άλλο. Τη θέλει τη γυναίκα του όλη δική του. Και η γυναίκα θέλει τον άντρα της να είναι όλος δικός της. Δεν δέχεται η γυναίκα τον άντρα της να τον μοιράζεται και κάποια άλλη. Το ίδιο και ο Χριστός. Δεν θέλει να μοιράζεσαι την καρδιά σου με κάποιον άλλο ή με κάποια άλλη. Έστω και αν είναι το παιδί σου, έστω και αν είναι ο πατέρας, έστω και αν είναι η μάνα. Και τότε λέει ακολούθημη. Και τότε ακολούθησέ με. Και πολύ περισσότερο απευθύνεται και σε εμάς. Και στους γονείς, μανάδες, στα παιδιά, στους πατεράδες. Τότε λέει θα γίνω και εγώ όλος δικός σου. Και εσύ δεν θα είσαι πλέον κενός. Δεν θα αισθάνεσαι μες στην ψυχή σου κενό. Ψυχή σου θα γεμίσει. Και θα είσαι μακάριος και ευτυχισμένος. Ακούσαμε λοιπόν στην προσευχή. Τι λέμε? Φρόντισε τώρα, λέει, να αυξήσεις και να περισσέψεις την ψυχή σου καθημερινά η πίστη σε αυτό το πανάγιο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και μη σταματήσεις ποτέ να θαυμάζεις αυτό το τόσο ακατάληπτο μυστήριο και να χαίρεσαι σκεπτόμενος πώς φαίνεται ο Θεός κάτω από εκείνα τα ταπεινά είδη του ψωμιού και του κρασιού για να σε κάνει αγιότερο, αξιότερο και ευτυχέστερο. Σκέψου λοιπόν, λέει, όλα αυτά τα οποία σου λέω πρέπει να τα σκέφτεσαι πριν τη Θεία Κοινωνία και μετά τη Θεία Κοινωνία. Αυτά λέει πρέπει να είναι μέσα στο μυαλό σου. Πριν τη Θεία Κοινωνία και μετά τη Θεία Κοινωνία. Και μη σταματάς ποτέ να θαυμάζεις και να δοξάζεις τον Θεό και να χαίρεσαι ότι ο Θεός κάτω από αυτά τα ταπεινά είδη του άρτου και του ίνου έρχεται και σε κάνει αγιότερο, αξιότερο και πιο ευτυχισμένο κάθε φορά που κοινωνάς. Διότι μακάρι είναι εκείνοι που δεν βλέπουν, αλλά πιστεύουν σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Μακάρι εκείνοι που δεν είδαν,
και με πίστεψαν. Είναι ευτυχισμένος, γιατί βλέπετε δεν το βλέπουμε, βλέπουμε ψωμί και κρασί. Κι όμως λέει, κοινωνάς τον ίδιο το Θεό, ολόκληρο το Χριστό. Κοινωνάς. Και αυτό σε κάνει αγιότερο, αξιότερο, ευτυχισμένο. Και μακάρι εκείνοι που το πιστεύουν αυτό το πράγμα και ας μην το βλέπουν, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου. Μην επιθυμείς να σου εμφανίζεται ο Θεός στη ζωή σου αυτή κάτω από άλλου είδους εμφανίσεις. Μην αναζητάς να σου φανερωθεί ο Θεός, αχ, θέλω να δω την Παναγία, θέλω να δω τον Άγιο Νεκτάριο, θέλω να δω τον Χριστό που ζητάνε μερικοί. Κάτω από άλλες εμφανίσεις. Να σου αρκεί το ότι τον βλέπεις στον άρτο και τον ίνο που μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Χριστού. Παρά να επιθυμείς αυτή την εμφάνισή του μέσα στο μυστήριο, προσπάθησε να θερμάνεις τη θέλησή σου στο μυστήριο αυτό. Να θερμάνεις την ψυχή σου στο μυστήριο αυτό, λέει. Να έχεις θέρμη, να μετέχεις καθημερινά, να είσαι περισσότερο πρόθυμος στο να εκτελείς το θέλημα του Θεού σε όλα τα πράγματα και στην καθημερινή σου ζωή. Να είσαι πρόθυμος να εκτελείς το θέλημά του και όχι το δικό σου. Και πάντοτε, όταν προσφέρεται με αυτό το μυστήριο, όταν προσφέρεσαι, εσύ δηλαδή άνθρωπε, και πάντοτε όταν προσφέρεσαι με αυτό το μυστήριο στον Θεό, δηλαδή όταν μεταλαμβάνεις, πρέπει να είσαι διατεθειμένος και προετοιμασμένος να πάθεις για την αγάπη του όλα τα βάσανα και όλες τις θλίψεις και τις περιφρονήσεις που θα σου τύχουν και κάθε σωματική ασθένεια. Να είσαι έτοιμος από εκεί και πέρα για όλα. Για κάθε θλίψη, για κάθε περιφρόνηση, ακόμα και για ασθένεια, ό,τι και αν σου τύχει. Και να τα περνάς χαρούμενα όλα αυτά και δοξάζοντας το Θεό. Και εκείνος θα σε ενδυναμώνει, θα σε ενδυναμώνει και θα τα ξεπερνάς. Τελευταία, μας λέει, θα προσφέρεις στον ουράνιο πατέρα τον Υιόν του, πρώτα για ευχαρίστησή του και κατόπιν για τις ανάγκες σου και για όλη την Εκκλησία και για όλους τους συγγενείς σου και για όλους εκείνους τους οποίους είσαι χρεός της και για τις ψυχές εκείνων που έχουν αναπαυθεί εν πίστη. Και αυτή την προσφορά θα την κάνεις εις ανάμνηση και ένωση εκείνης της ίδιας προσφοράς με την οποία ο Υιός του Θεού πρόσφερε τον εαυτό του. Δηλαδή όταν αυτός όλος γεμάτος από αίματα και κρεμασμένος επάνω στο σταυρό προσφέρθηκε στον Πατέρα. Και με τον τρόπο αυτό μπορείς να του προσφέρεις και εσύ όλες τις θυσίες, δηλαδή ιερουργίες και προσευχές, όσες γίνονται την ημέρα εκείνη μέσα στην Αγία του Εκκλησία. Και να προσφέρεις, λέει, στον ουράνιο Πατέρα τον Υιό του, πρώτα για την ευχαριστησή του και κατόπιν για τις ανάγκες σου και για όλη την Εκκλησία και για όλη τη συγγενή σου και για όλους όπου είσαι χρεός της και για όλους τους και κοιμημένους. Να προσφέρεις όλες αυτές τις προσευχές σου. Να τις προσφέρεις όπως πρόσφερε ο Χριστός τον εαυτό του στον Πατέρα του. Το ίδιο λέει να κάνεις και εσύ μέσα στο χώρο της Αγίας σου Εκκλησίας. Και τότε προσευχές σου γίνονται δεκτές. Αμήν. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις μας θέλει ο Άγιος Νικόδημος προ και μετά τη Θεία Κοινωνία. Το πόσο ο άνθρωπος πρέπει να είναι κατά τη διάρκεια πριν κοινωνήσει τις σκέψεις, τις προσευχές, τι πρέπει να βιώνει, τι συναισθήματα να έχει, τι να λέει. Και έτσι μετέχουμε. Και πάντοτε με την αναξιότητα το ότι καταδέχεται ο Χριστός και μπαίνει μέσα στο σπίτι της ψυχής μου. Και μάλιστα παρότι ξέρει ότι είμαστε ανάξιοι, μας πιέζει να το κάνουμε. Μας πιέζει. Και μας απειλεί ότι εάν δεν μετέχετε του σώματός μου και του αίματός μου, ο μη τρώγων με τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, δεν θα έχει ζωή
αιώνιο. Θα χάσει την ψυχή του. Και γι' αυτό η ακοινωνισία είναι βαρύς κανόνας. Η ακοινωνισία. Διότι στην ουσία σου στερεί την αιώνια ζωή. Η ακοινωνισία, γι' αυτό λέγεται και μικρός αφορισμός. Όταν ο πνευματικός δεν σε αφήνει να κοινωνήσεις, λέγεται μικρός αφορισμός. Και είναι πολύ βαρύ. Ομοίως, είναι ο μεγάλος αφορισμός, που είναι εσαΐ δεν σε αφήνει να κοινωνήσεις. Γιατί αποκόπτεσαι από όλο αυτό. Άρα δεν μπορείς να έχεις ζωή αιώνιο. Δεν μπορείς να κληρονομήσεις την αιώνια ζωή. Θα χάσεις την ψυχή σου με λίγα λόγια, αφού δεν κοινωνάς. Γιατί είσαι κάτω από κανόνα. Και τι περιμένει ο Θεός? Να διορθωθείς για να μου κοινωνήσεις. Αυτό περιμένει και ο πνευματικός. Για να αποκτήσεις ζωή αιώνιο. Διαφορετικά θα χαθείς. Άρα πρέπει να υπάρξει μεταμέλεια. Μετάνοια ειλικρινή. Δάκρυα. Συνέστηση. Αυτογνωσία. Αυτομεμψία. Να μπορέσω να καταλάβω το τι ακριβώς μου γίνεται. Είναι αυτό που έλεγα αυτές τις ημέρες που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Το πω για 8η ή 9η φορά, δεν παίζει ρόλο. Που προσκυνάμε την εικόνα της γεννήσεως του Χριστού μας. Το σπήλαιο που είναι σκοτεινό είναι η ψυχή μας. Το σκοτεινό σπήλαιο, άμα δείτε στην αγιογραφία, είναι σκοτεινό το σπήλαιο. Συμβολίζει την ανθρωπότητα, τις ψυχές των ανθρώπων, άρα τη δική μου ψυχή. Και ο αγιογράφος την κάνει τελείως μαύρη. Απ' έξω όχι, μέσα το σπήλαιο. Γιατί ακριβώς δείχνει το βάθος άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Είναι ένα σπήλαιο σκοτεινό η ψυχή του ανθρώπου. Και μέσα σε ένα σπήλαιο κατοικούν φίδια, αμαρτήματα, ανομήματα, πάθη. Φίδια, δηλητηριώδη. Εξού και είμαι πικρόχολος στο στόμα. Δαγκώνω τον άλλον σαν φίδι και τον δηλητηριάζω. Με το στόμα μου. Κρύβονται στο σπήλαιο νυκτερίδες. Εξού και του πίνω το αίμα. Του πίνω του αλλούνου το αίμα. Τον αδικό. Τον κάνω, τον διάχνω. Η συμπεριφορά μου μπορεί να κρύβονται γαϊδούρια. Γι' αυτό βλέπω το γάιδαρο μέσα εκεί στο σπήλαιο. Συμπεριφορά μου μπορεί να είναι σαν βόδι, πάει και το βόδι, μέσα στο σπήλαιο του Χριστού. Ποια είναι η συμπεριφορά μου? Μπορεί να κρύβονται αρουραίοι, αράχνες. Μπορεί να κρύβονται αράχνες, μύρια όσα. Αυτό τι σημαίνει, αδελφοί μου? Ποια είναι η κατάσταση της ψυχής μου? Γι' αυτό είναι σκοτάδι. Και έρχεται ο Χριστός να μας ρίξει φως. Το σπήλαιο, γι' αυτό γεννιέται μέσα στο σκοτεινό σπήλαιο. Αναζητά να γεννηθεί στη σκοτεινή ψυχή σου. Ο Χριστός. Γιατί? Για να μπει φως. Γιατί αν δεν μπει φως μες στην ψυχή σου, δεν θα δεις ποτέ το τι έχεις. Και όσο περισσότερο φως ρίχνεις, τόσο περισσότερο βλέπεις τα αμαρτήματά σου. Και γι' αυτό αυτοί που δεν έχουν φως μέσα, δεν πέφτει πολύ φως, δεν βλέπουν. Και γι' αυτό έρχονται στην εξομολόγηση, τι σε βαραίνει? Δεν με βαραίνει και τίποτα. Το σημαντικό. Αυτός δεν βλέπει. Τι να δεις μέσα στο σκοτάδι? Και σε ένα δωμάτιο, άμα μπεις χωρίς φως τη νύχτα, δεν βλέπεις ούτε αν είναι σκονισμένο. Δεν βλέπεις αν έχει σκόνη για να το ξεσκονίσεις.
και στην ψυχή σου. Δεν τη βλέπεις και γι' αυτό τα βλέπει όλα καλά. Είμαι μια χαρά νομίζει. Είναι σαν το καρκινοπαθή που είναι γεμάτος καρκίνο, αλλά επειδή δεν έχει πάει στο γιατρό, δεν έχω τίποτα, γιατί να πάω στο γιατρό. Έτσι λένε και οι άλλοι. Γιατί να πάω να εξομολογηθώ, τι έχω, δεν έχω τίποτα. Το ίδιο είναι, αντίστοιχο. Και ξαφνικά ο άλλος έχει γεμίσει καρκίνο μέσα του, αλλά είναι μια χαρά, δεν το βλέπει. Και ενώ τον βλέπεις και τον χαιρετάς, ξαφνικά σε 10-20 μέρες λες, σου λέει, πέθανε. Και εσύ υπολογίζεις, λες, πέθανε, από καρδιά θα πήγε αυτός. Και σου λένε, όχι, γεμάτο καρκίνο τον βρήκαμε. Είναι σαν το σάπιο μήλο. Το οποίο να παίξω το παίρνεις και το βλέπεις μια χαρά ή το κάσταμα. Και το ανοίγεις και μέσα είναι σάπιο όλο. Το ίδιο είναι και ο άνθρωπος. Ενώ η ακτινογραφία ρίχνει φως στο σώμα σου. Αν είχε πάει αυτός να βγάλει μια ακτινογραφία, βλέπετε, ρίχνει και τα κόκαλα. Γιατί η ακτινογραφία ρίχνει φως. Η αξονική ρίχνει περισσότερο φως. Η μαγνητική τομογραφία ρίχνει ακόμα περισσότερο φως. Και βλέπει τα πάντα μέσα. Στον οργανισμό σου. Εάν δεν ρίξεις φως λοιπόν με τα ιατρικά μηχανήματα που υπάρχουν στον οργανισμό σου, εσύ μπορεί να πιστεύεις ότι είσαι καλά και να νομίζεις ότι θα ζήσεις και ξαφνικά πεθαίνεις. Έτσι και ο άλλος νομίζει. Ότι είμαι καλά, και μη χαρά, δεν έχω τίποτα, δεν με βαραίνει κάτι και θα πάω και στον παράδεισο. Και ζεις σε ένα ψεύτικο κόσμο. Και νομίζω ότι είναι καλά. Και όταν έρθει και για εξομολόγηση, δεν με βαραίνει κάτι. Και αρχίζει και λέει ένα-δυο πραγματάκια και φεύγει. Αυτό τι σημαίνει? Δεν έχει ρίξει φως στο βάθος της ψυχής του. Άρα, εγώ που το ακούω, τι καταλαβαίνω? Αφού δεν έχει ρίξει φως, ποιος είναι το φως? Ο Χριστός. Άρα ο Χριστός σε αυτού νου την ψυχή δεν έχει γεννηθεί ακόμα και γι' αυτό δεν βλέπει. Και μου λέει ότι είναι και χριστιανός. Δεν έχει γεννηθεί όμως. Και γι' αυτό δεν έχει φως. Εξού και δεν βλέπει. Γιατί αν έβλεπε, θα έβλεπε τα νομήματά του, τα αμαρτήματά του, τα πάθη του. Όσο πιο κοντά πηγαίνεις και σε χτυπάει περισσότερο φως, τόσο βλέπεις την κατάστασή σου. Τόσο βλέπεις την κατάστασή σου. Αυτό το φως λοιπόν πρέπει να ρίξουμε και γι' αυτό γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Δεν τα γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα για να πούμε ότι γεννήθηκε ο Χριστός. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Θα ήταν αστείο να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα γιατί γεννήθηκε ο Χριστός. Δεν να το θυμηθούμε ότι γεννήθηκε ο Χριστός. Γιορτάζεις κάθε χρόνο για να σου θυμίσει η Εκκλησία, δηλαδή εγώ κάνω και πεθάνω, θα μου πει ο Χριστός. Έλα εδώ, παππούλη μου. Πόσο χρόνο είσαι? 59-60. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι 60 χρόνια γιόρτασες Χριστούγεννα. Δηλαδή 60 φορές τουλάχιστον γιόρτασες Χριστούγεννα. Πήγες στην εκκλησία 60 φορές. Προσκύνησες εκείνη την εικόνα. Εκείνη η εικόνα ήταν η ψυχή σου. Έριξες φως τελικά ή παρέμεινες στο σκοτάδι η ψυχή σου? Αν παρέμεινες στο σκοτάδι, πήγαινε στο σκότο, στο εξώτερο. Αν γέμισε από φως, είσαι στη χώρα του φωτός. Άρα τα Χριστούγεννα που έρχονται και η γιορτή που κάνουμε είναι για να βρεθούμε αναπολόγητοι. Την ώρα της κρίσεως που θα πεθάνεις θα σου πει ο Χριστός, έλα εδώ, πόσες φορές είδες τα Χριστούγεννα και τα γιόρτασες? Έριξες φως στην ψυχή σου. Δηλαδή έβαλες τον Χριστό. Γιατί αν έβαλες τον Χριστό, ο Χριστός λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Άρα τα βλέπεις. Άρα δεν μπορεί να πηγαίνεις στην εξομολόγηση και να λες, δεν έχω τίποτα, μόνο αυτό και αυτό, δεν με βαραίνει κάτι άλλο. Άρα δεν βλέπεις καλά. Δεν βλέπεις την κατάστασή σου.
Και όταν δεν τη βλέπω καλά την κατάστασή μου, αλλά δεν έχω φως επαρκές. Ή έχω λίγο φως. Ή και καθόλου. Αυτοί που λένε δεν με βαραίνει τίποτα, γιατί να πάω να εξομολογηθώ, εκείνοι ζουν τελείως στο σκοτάδι. Δεν βλέπουν παντελώς τίποτα. Παντελώς τίποτα. Οπότε παζούπιτοι θα πάνε στο σκότο, στο εξώτερο. Χωρίς πολλές διαδικασίες. Με συνοπτικές διαδικασίες που λέμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πόσο ρόλο παίζει το να μπει ο Χριστός μέσα στην ψυχή μας. Μέσα στην ψυχή μας. Γι' αυτό η Εκκλησία μας παρουσιάζει τα Χριστούγεννα κάθε χρόνο. Και κάθε γιορτή που παρουσιάζει έχει κάποιο σκοπό. Δεν μας κάνει το Πάσχα, ας πούμε, για να μάθουμε ότι σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός, το ξέρουμε πια. Εκπέμπει κάποιο μήνυμα αυτό. Όπως εκπέμπει η γέννηση ένα μήνυμα, αυτό που σας λέω. Το να γεννηθεί ο Χριστός στην καρδιά μας να μπει το φως. Για να μπορέσω να δω την άβυσσο της καρδιάς μου, να δω τα βόδια, τα γαϊδούρια, τα φίδια, τις νυχτερίδες, όλα αυτά και να τα πετάξω έξω. Και με πιέζει ο Χριστός να το κάνω, γιατί μου λέει, εάν δεν βάλεις σώμα και αίμα μέσα σου, άρα δεν θα δεις φως, άρα δεν θα δεις αιώνια ζωή. Και η αιώνια ζωή ποια είναι? Ο παράδεισος. Να γιατί χωρίς τη Θεία Κοινωνία ο άνθρωπος χάνεται. Και να γιατί επιμένουμε στη συχνή Θεία Κοινωνία. Το καταλάβατε? Αλλά για να φτάσω αυτά, πρέπει να έχω αυτά ακριβώς που λέει και ο Άγιος Νικόδημος, με αυτές τις σκέψεις να πηγαίνω. Και γι' αυτό ο άνθρωπος, όταν του βάζει ο πνευματικός κανόνας και δεν του επιτρέπει να κοινωνήσει, πρέπει να κλαίει μέρα νύχτα, αν έχει καταλάβει τι έχει πάθει. Μέρα νύχτα πρέπει να κλαίει, που δεν κοινώνησε. Διότι χάνει το φως. Άρα χάνει την αιώνια ζωή. Χάνει την αιώνια ζωή η στέρηση της Θείας Κοινωνίας. Ο μη τρώγων μου τη σάρκα και μη πίνων μου το αίμα, ο και έχει ζωή αιώνια. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Και μάλιστα δεις, λέει, σε εκβιάζει, λέει, να κοινωνήσεις. Σε πιέζει για να κοινωνήσεις. Και πείτε μου, πώς οι άνθρωποι κάνουν αυτές τις σκέψεις? Πώς οι άνθρωποι βλέπουν την εικόνα του Χριστού, πάνε και την προσκυνάνε τη γέννηση, πάνε σπίτια τους, τρώνε και νομίζουν αυτό ήταν τα Χριστούγεννα. Και πάλι στο σκοτάδι. Και συνεχίζει και παραμένει το σκοτάδι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και έρχεται ο Άγιος Νικόδημος να μας πει με ποιες σκέψεις και τι πρέπει να κάνουμε. Και γι' αυτό σε θέλει να του παραδώσεις ολόκληρο σου την ψυχή, την καρδιά. Δεν θέλει να τη μοιράζεται. Και μάλιστα λέει κάπου στην Παλαιά Διαθήκη, παίρνει έτσι ανθρωπομορφιστική έκφραση και λέει, δεν θέλω, λέει, γιατί με ζηλιάρεις. Είμαι ζηλότυπος, λέει, Θεός. Δεν θέλω, λέει, γιατί ζηλεύω. Όπως θα ζήλευε ένας άντρας, τη γυναίκα του να κοιτάει κάποιον άλλον. Έτσι και εσύ, δεν θέλω να κοιτάς ποτέ άλλον. Ούτε μάνα, ούτε πατέρα, ούτε αδέλφια, ούτε παιδιά, κανένα. Μόνο εμένα θέλω να κοιτάς, λέει ο Χριστός. Και γι' αυτό λέει, αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, μόλις την ψυχή. Δεν θα αφήσεις χώρο για τον πατέρα, τη μάνα και τα παιδιά. Εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανοίας σου. Με όλο σου το είναι δηλαδή. Δεν υπάρχει χώρος για κάποιον άλλον. Δεν θέλω να αφήσεις χώρο για κάποιον άλλον. Και όποιος δεν το κάνει αυτό, τι λέει παρακάτω? Ουκέστη μου άξιος. Δεν σε θέλω. Δεν σε αναγνωρίζω για χριστιανό. Εσύ μπορεί να λες ότι είσαι και να νομίζεις και ότι θα πας και στον παράδεισο. Αυτό είναι ψευδέστηση δικιά σου. Σαν και εκείνο που νομίζει ότι είναι υγιής και σε 10 μέρες πάει από καρκίνο. Γιατί δεν είχε ρίξει φως να καταλάβει. Το ίδιο λοιπόν. Σε αυτές τις σκέψεις μας οδηγεί ο Άγιος Νικόδημος εν όψη των Χριστουγέννων που έχουμε. Και θα πρέπει να τις σκεφτούμε καλά και κάθε φορά που πλησιάζουμε το Άγιο Δεσκοπότημα και πριν και μετά να είμαστε με αυτές τις σκέψεις. Αμήν.
διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.